Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, το κεφάλαιο που είχαμε αρχίσει περί καινοδοξίας, και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος θα δούμε από τον Άγιο Παΐσιο, ένα από τα παιδιά της υπερηφανίας και του εγωισμού, που είναι η κατάκριση. Η καινοδοξία, όπως έχουμε πει, είναι κορυφαίο πάθος, είναι η αλλιώς λεγόμενη φιλοδοξία, η αγάπη δηλαδή για τη δόξα, αλλά όχι την αληθινή δόξα, που έχει αληθινό περιεχόμενο, δηλαδή τη δόξα του Θεού, αλλά η αγάπη για τη δόξα των ανθρώπων, για την καινή, την άδεια δόξα, για τα μπράβο και τα έβγε του κόσμου. Η καινοδοξία είναι το σκαλοπάτι το οποίο προηγείται της υπερηφανίας. Και οι Άγιοι Πατέρες το βάζουν πολλές φορές ως ένα πάθος, το τοποθετούν στο ίδιο πάθος, την καινοδοξία με την υπερηφάνεια τα ταυτίζουν, είναι σχεδόν το ίδιο. Κάποιοι άλλοι τα χωρίζουν. Η καινοδοξία λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να πολεμάμε συνεχώς, γιατί όπως λένε οι Άγιοι μπαίνει παντού. Είτε κανείς νηστεύει, του έρχεται ο λογισμός της καινοδοξίας ότι είναι κάτι σπουδαίο. Είτε δεν νηστεύει, πάλι μπορεί να του έρθει ο λογισμός ότι είναι διακριτικός και γι' αυτό δεν νηστεύει. Υπάρχουν διάφορες μορφές καινοδοξίας ανάλογα με το πού ζει κανείς. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, που βεβαίως έχει και πολλά που αφορούν στους μοναχούς, στη ζωή των μοναχών, αλλά όπως έχουμε πει, η ζωή των μοναχών ουσιαστικά είναι η ζωή των χριστιανών που έχουν συνέπεια στη χριστιανική ζωή, γιατί δεν διαφέρει σε κάτι ο μοναχός από τον καλό χριστιανό, εκτός ίσως από το ότι είναι άγαμος, δεν έχει οικογένεια, αλλά μπορεί κάποιος και μέσα στον κόσμο να είναι άγαμος και να αγωνίζεται εκεί σωστά. Βέβαια πιο δύσκολο από ότι ένας που είναι στο μοναστήρι. Το Ευαγγέλιο όμως είναι κοινό, οι εντολές είναι ίδιες, είτε επομένως κανείς είναι στο μοναστήρι είτε είναι στον κόσμο, θα πρέπει να τηρήσει τις εντολές. Και ο κοσμικός βέβαια, ο χριστιανός μάλλον που ζει στον κόσμο, ο λαϊκός, έχει πολύ μεγαλύτερο αγώνα σε σχέση με ένα μοναχό, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερους πειρασμούς μέσα στον κόσμο που ζει. Πειρασμούς από τις αισθήσεις κατ' εξοχήν. Γι' αυτό και οι παλαιοί χριστιανοί, αναφέρεται αυτό στους Αγίους Πατέρες, έκαναν πολύ μεγαλύτερο αγώνα, μεγαλύτερη άσκηση όσοι ζούσαν στον κόσμο παρά αυτοί που ζούσαν μέσα στο μοναστήριο. Όσο και αν ακούγεται αυτό σήμερα παράδοξο. Λοιπόν, διάφορες μορφές καινοδοξίας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης στον 21ο του λόγο περί καινοδοξίας, στην 17η παράγραφο, στην οποία είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, άλλη είναι η μορφή των Αιθιώπων και άλλη η μορφή των Ανδριάντων. Κατά παρόμοιο τρόπο, άλλη είναι η μορφή της καινοδοξίας των κοινοβιατών, αυτών που ζουν σε ένα μοναστήρι, δηλαδή κοινόβιο, που είναι πολλοί μαζί και έχουν κοινή ζωή, και άλλη είναι η μορφή των ερημητών, αυτών που ζουν μόνοι τους στην έρημο. Ίσως μια αντιστοιχία στα κοσμικά, αλλιώς εμφανίζεται η καινοδοξία σε έναν ο οποίος έχει οικογένεια και αλλιώς σε έναν ο οποίος ζει μόνος του μέσα στον κόσμο. Κοιτάξτε τι εύστοχες παρατηρήσεις κάνει ο Άγιος στη 18η παράγραφο, στη συνέχεια δηλαδή. Και εκεί μέσα μπορεί να βρει κανείς και τον εαυτό του. Τις επισκέψεις των κοσμικών στη Μονή τις αντιλαμβάνεται πρώτη η καινοδοξία και προτρέπει τους πιο ελαφρούς μοναχούς, τους πιο επιπόλαιους δηλαδή, αυτούς που ζουν επιφανειακή και όχι σωστή πνευματική ζωή, τους προτρέπει να εξέλθουν να υποδεχθούν τους ερχομένους. Με σκοπό βέβαια να κερδίσουν την καλή γνώμη των των επισκεπτών. Τους κάνει να πέφτουν στα πόδια τους και έτσι φορεί το προσωπείο της ταπεινοφροσύνης. Αυτή που ξεχυλίζει από υπερηφάνεια. Μπορεί να κάνει δηλαδή εκδηλώσεις
τελείως επιφανειακές αλλά και θεατρινίστικες και ανάρμοστες βέβαια για το μοναχικό σχήμα αλλά και για τον άνθρωπο, για έναν άνθρωπο γενικότερα, να πέφτει λέει στα πόδια τους, να υποκρίνεται δηλαδή τον ταπεινόφρονα, ενώ στο βάθος ξεχυλίζει από υπερηφάνεια και προσπαθεί έτσι να ξεχυλίζει από υπερηφάνεια και έτσι κάνει συνεσταλμένο και ταπεινό τον, πρόσωπο, τον τρόπο της συμπεριφοράς και τον, τόπο της, τον τόνο της φωνής και κοιτάζει στα χέρια των επισκεπτών για να λάβει τα δώρα τους. Δηλαδή κάνει εκδηλώσεις οι οποίες είναι τελείως ανάρμοστες στο μοναχικό επάγγελμα. Κοιτάει στα χέρια των επισκεπτών για να δει τα δώρα τους, αν υπάρχουν, και επιπλέον λέει τους αποκαλεί κυρίους και προστάτας και ότι σε αυτούς χρεωστούν μετά τον Θεό την ζωή τους οι μοναχοί. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ναι, τώρα ακούγεται και από το Zoom μας. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ξαναλέω γιατί ίσως κάποιοι δεν το άκουσαν. Λέει ότι οι καινόδοξοι μοναχοί όταν έρχονται οι ξένοι κάνουν εκδηλώσεις που υποτίθεται ότι φανερώνουν, μάλλον που φανερώνουν ταπεινοφροσύνη, αλλά στην πραγματικότητα έχουν μεγάλη υπερηφάνεια. Αποκαλεί τους επισκέπτες ο καινόδοξος μοναχός προστάτες και ότι σε αυτούς χρωστούν μετά τον Θεό τη ζωή τους οι μοναχοί. Εν συνεχεία, ενώ κάθισαν στην τράπεζα οι ξένοι, τους προτρέπει να εγκρατεύονται και να επιπλήττουν αυστηρά τους κατωτέρους, διότι δήθεν αυτοί δεν εγκρατεύονται. Το παίζουν και οι γέροντες, και αυστηροί γέροντες μάλιστα, για να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες. Κοίταξε τι μπορεί να βάζει ο διάβολος τους ανθρώπους, τους μοναχούς, να κάνουν. Να υποκρίνονται τον ενάρετο, ενώ δεν είναι, για να δημιουργούν καλές εντυπώσεις. Ενώ ήρθε η ώρα της ψαλμωδίας, τους ραθύμους τους έκανε προθύμους, τους αφώνους καλυφώνους και τους νησταλαίους αγρύπνους. Φεύγει η ραθυμία, αλλά γιατί θέλουμε να εντυπωσιάσουμε. Γίνονται πρόθυμοι στην ψαλμωδία, ενώ όταν είναι μόνοι τους δεν έχουν καμιά διάθεση να ψάλουν. Τους προτρέπει ακόμα η καινοδοξία, αυτούς τους ράθυμους και αμελείς μοναχούς, τους συνήθως νησταλαίους αλλά τώρα άγρυπνους, να καλοπιάνουν τον κανονάρχη. Ο κανονάρχης είναι αυτός ο οποίος κανονίζει ποιος θα ψάλει και τι θα ψάλει, ποιος θα διαβάσει κλπ. Τον εκλυπαρούν να τους παραχωρήσει τα πρωτεία στην ψαλμωδία, έτσι ώστε να εντυπωσιάσουν ακόμα περισσότερο. Τους κάνει να τον αποκαλούν πατέρα και διδάσκαλο. Και όλα αυτά έως ότου αναχωρήσουν οι ξένοι. Έτσι και αναχωρήσουν, μετά τελειώνουν όλα. Όσους τιμώνται και προτιμώνται, τους οδήγησε στην υπερηφάνεια. Και όσους καταφρονούνται, στη μνησικακία. Να, εδώ μπορεί κανείς να ελέγξει και τον εαυτό του, να δει πώς φέρεται όταν είναι μόνος του ή με τους οικείους του, την οικογένειά του, και πώς φέρεται όταν έρθουν κάποιοι ξένοι, άγνωστοι, φίλοι, έτσι, περαστικοί. Υποκρίνεται, προσπαθεί να δώσει μια καλή εικόνα, μια ψεύτικη εικόνα, ή συνεχίζει να φέρεται φυσιολογικά. Όσους τιμώνται λοιπόν και προτιμώνται, όταν του γίνουν τα χατήρια του καινόδοξου μοναχού, μετά αυτός προχωράει στο επόμενο σκαλοπάτι που είναι η υπερηφάνεια. Και αν καταφρονηθεί και δεν του γίνουν τα χατήρια που υπηρετούν την καινοδοξία και την ανθρωπαρέσκεια, τότε τα βάζει με αυτούς που δεν του ικανοποιούν αυτά τα αιτήματα που σκοπεύουν στην ανθρωπαρέσκεια και πέφτει στην μνησικακία. Βλέπετε πόσο ταλέπορος γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του. Από το ένα πάθος πέφτει στο άλλο. Συνεχίζει ο Άγιος, 19η παράγραφο. Η καινοδοξία, λέει, πολλές φορές αντί για τιμή προξένησε ατιμία.
διότι συνέβη να οργιστούν εξαιτίας της οι μαθητές της και έτσι τους εντρόπιασε αφάνταστα εμπρός τους άλλους. Πάντοτε τα πάθη, είτε αργά είτε γρήγορα, οδηγούν τον άνθρωπο στην ατιμία, στο ρεζίλεμα, να το πούμε λαϊκά, στη γελιοποίηση. Γιατί πίσω από τα πάθη, από όλα τα πάθη κρύβονται αντίστοιχοι δαίμονες, οι οποίοι πάντοτε θέλουν να γελιοποιούν τον άνθρωπο, να τον εξευτελίζουν, να μολύνουν το κατ' εικόνα, να απαξιώνουν την εικόνα του Χριστού στον άνθρωπο και αν μπορέσουν βεβαίως να τον φτάσουν και μέχρι την απελπισία, την απόγνωση και το θάνατο ακόμα, την αυτοκτονία και το θάνατο. Γιατί οι δαίμονες είναι ανελέητοι. Συνέβη πολλές φορές λοιπόν εξαιτίας της καινοδοξίας, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Άγιος, ένας καινόδοξος πολύ εύκολα οργίζεται. Οι μαθητές λοιπόν της καινοδοξίας συμβαίνει πολλές φορές να οργίζονται μπροστά στους άλλους, προς τους οποίους προσπαθούν να δείξουν μια καλή εικόνα και έτσι ντροπιάζονται. Και οι άλλοι βέβαια που τους βλέπουν λένε, αν είναι δυνατόν αυτός, είναι ο ενάρετος ο καλός που έφτασε να οργιστεί τόσο πολύ, να χάσει τον έλεγχο του εαυτού του. Η καινοδοξία τους οξύθυμους επί παρουσία ανθρώπων τους μετέβαλε σε πράους. Έτσι είναι η υποκρισία που δέρνει τους ανθρώπους που κυνηγάνε τα πράγματα των ανθρώπων. Χαλιναγούν το θυμό τους για να δείξουν την ψεύτικη εικόνα του πράου στους άλλους. Κάνει μεγάλη έφοδο σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα. Και εκμεταλλευομένοι αυτά, οδήγησε πολλές φορές τους αθλίους στην πτώση. Έτσι, γιατί τι γίνεται. Η καινοδοξία σπρώχνει τον άνθρωπο που έχει κάποια χαρίσματα, φυσικά, δώρα του Θεού είναι τα χαρίσματα, τα διάφορα που έχουμε. Η καινοδοξία σπρώχνει τον άνθρωπο να τα προβάλλει συνεχώς στους άλλους τα χαρίσματά του για να κερδίζει τη μάταιη δόξα των ανθρώπων. Είδα ένα δαίμονα που ελείπησε και έδιωξε τον αδελφό του. Και τα δαιμόνια δηλαδή τσακώνονται μεταξύ τους, αντιμάχονται. Και λέει χαριτωμένο ο Άγιος, ένας δαίμονας έδιωξε έναν αδελφό του, έναν άλλο δαίμονα δηλαδή. Ενώ δηλαδή ένας μοναχός ήταν οργισμένος, έφτασαν κοσμικοί επισκέπτες. Οπότε μεταπολύθηκε. Εκεί που ήταν δούλος ο μοναχός του δαίμονα της οργής, μεταπολύθηκε σε άλλον κύριο και έγινε δούλος της καινοδοξίας. Οπότε έφυγε η οργή, έγινε πράους ξαφνικά, αλλά πάλι συνέχισε να δουλεύει σε έναν άλλο κύριο τώρα, στον δαίμονα της καινοδοξίας. Και εμφανίστηκε ως πράους στα μάτια των επισκεπτών. Δεν μπορούσε βεβαίως να δουλεύει συγχρόνως και στα δύο πάθη, και στην οργή και στην καινοδοξία, γιατί ήθελε βέβαια να δώσει καλή εικόνα στους επισκέπτες. Αυτός που πουλήθηκε στην καινοδοξία ζει διπλή ζωή. Είναι αυτό που είπαμε υποκριτής. Εξωτερικά και με το σχήμα του ζει ως μοναχός, την αντιστοιχία των ανθρώπων που ζουν, αντίστοιχα οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο, έτσι, οι χριστιανοί του κόσμου, προσπαθούν να φαίνονται ως χριστιανοί προς τα έξω, με τις εσωτερικές του όμως σκέψεις και διαθέσεις ως κοσμικός. Αυτό είναι το φοβερό. Πολλές φορές μας νοιάζει μόνο η εικόνα που δίνουμε. Δεν είναι και χριστιανική εικόνα που δίνουμε προς τα έξω. Δεν εξετάζουμε μέσα μας. Ποιο είναι το φρόνημά μας. Έχουμε όντως μισήσει τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, την φιλοδοξία, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία. Ή απλώς φτιάξαμε ένα χριστιανικό επίχρησμα για τον εαυτό μας και κυκλοφορούμε με αυτή την χριστιανική μάσκα. Και είμαστε απλά υποκριτές. Έχουν δίκιο κάποιοι που λένε για χριστιανούς που κάνουν μεγάλους σταυρούς, αλλά δεν τηρούν το Ευαγγέλιο. Εάν σπέβδομαι γρήγορα να επιτύχουμε την ευαρέστηση, την άνω,
ας φροντίζουμε πολύ να γευθούμε και την Άνω Δόξα. Διότι αυτός που εγεύθηκε εκείνη τη δόξα θα καταφρονήσει κάθε επίγεια δόξα. Αυτή είναι όλη η επιτυχία, έτσι, και η θεραπεία της καινοδοξίας. Ο άνθρωπος έχει από τον Θεό την επιθυμία για τη δόξα. Αλλά για ποια δόξα? Για την Άνω, για την ουράνια. Ο Θεός το έχει βάλει αυτή την επιθυμία. Αλλά δυστυχώς ο διάβολος τι κάνει? Μας αποπροσανατολίζει και μας λέει να αυτή τη δόξα να κυνηγήσεις. Τα μπράβο των ανθρώπων. Αν φροντίσει ο άνθρωπος να γευτεί την Άνω Δόξα, την ουράνιο, να ευαρεστήσει στο Θεό, τότε θα καταφρονήσει κάθε επίγεια δόξα. Ο γευσάμενος τον Άνω, θα μας πει πάλι σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Άμα γευθεί κανείς τα ουράνια, τα Άνω, με πολλή ευχέρεια, με πολλή άνεση, καταφρονεί τα κάτω, τα γήινα. Οι ουράνιες χαρές δεν συγκρίνονται με τις επίγειες χαρές. Απορώ δε, λέει ο Άγιος, πώς θα μπορούσε κάποιος να καταφρονήσει τη δεύτερη χωρίς να γευθεί την πρώτη. Τη δεύτερη δηλαδή, τη γήινη δόξα, αν δεν γευθεί την ουράνια δόξα. Εκεί είναι το κλειδί της επιτυχίας. Να κυνηγήσουμε τη δόξα του Θεού. Πολλές φορές, ενώ μας είχε κλέψει η καινοδοξία, λέει ο Άγιος, γυρίσαμε και την κλέψαμε εμείς με πιο έξυπνο τρόπο. Είδα μερικούς που άρχισαν κάποια πνευματική προσπάθεια από καινοδοξία. Και μολονότι η αρχή ήταν αξιόμεμπτη, το τέλος υπήρξε καλό και επενετό. Διότι εν τω μεταξύ μετέστρεψαν την κακή σκέψη. Συμβαίνει και αυτό. Και μακάρι έστω και έτσι να διορθωνόμαστε στην πορεία. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς κάτι παρακινημένος από την επιθυμία για ανθρώπινη δόξα. Στην πορεία όμως, με τη χάρη του Θεού πάντα, διόρθωσε το λογισμό του, τον καινόδοξο, και λέει όχι, δεν θα το κάνω για τα μπράβο των ανθρώπων, θα το κάνω για τη δόξα του Θεού. Και ενώ άρχισε κακός, τελειώνει καλός. Όποιος υπερηφανεύεται για φυσικά χαρίσματα, δηλαδή οξύνια, αυτό που λέμε ξυπνάδα, ευκολία στη μάθηση, τα παίρνει καλά τα γράμματα εύκολα, στην ανάγνωση και στην προφορά, έχει ωραίο λόγο, έχει εφράδια, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει τα υπερφυσικά χαρίσματα. Ποτέ λοιπόν μην υπερηφανεύεσαι για τα φυσικά χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός. Είναι τελείως κούφιος αυτός ο άνθρωπος που καυχάται για αυτά, τα οποία βεβαίως δεν τα κατέκτησε ο ίδιος, αλλά το τα έδωσε ο Θεός δωρεάν, χωρίς να κάνει τίποτε ο άνθρωπος. Αλλά αν περηφανευτείς για αυτά, δεν πρόκειται να δεις ποτέ τα υπερφυσικά αγαθά, τα ουράνια αγαθά. Διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανεί και στα πολλά άπιστος και καινόδοξος. Αυτός που δεν αντιμετωπίζει σωστά, δεν στέκεται σωστά απέναντι στα επίγεια, στα γήινα, στα μικρά θα λέγαμε δώρα του Θεού, που είναι τα φυσικά χαρίσματα, ποτέ δεν θα θεωρηθεί άξιος από τον Θεό για να του δοθούν και τα μεγάλα, τα υπερφυσικά χαρίσματα. Γιατί ο Θεός, θα λέγαμε, μας κάνει ένα τεστ, μια δοκιμασία, για να δει αν μπορούμε να αντέξουμε τα ουράνια και μεγάλα και υπερφυσικά αγαθά που θέλει να δώσει σε όλους. Και πώς γίνεται το τεστ? Μας δίνει πρώτα τα μικρά αγαθά, τα γήινα, τα απλά αυτά. Αν σε αυτά σταθεί σωστά ο άνθρωπος, δηλαδή με ευγνωμοσύνη στο Θεό, με ευχαριστία και με ταπεινό φρόνημα, και δεν τα οικειοποιηθεί, δεν πει ότι είναι δικά μου και μπράβο μου κλπ., τότε ο Θεός θα τον αξιώσει και των μεγάλων αγαθών. Διαφορετικά, αν και να δοξήσει για αυτά τα μικρά, σε καμιά περίπτωση δεν θα πάρει τα μεγάλα. Για την απόκτηση της τέλειας αγάπης και πλουσίων χαρισμάτων και θαυματουργικής και προορατικής δυνάμεως, πολλοί βασανίζουν και καταπονούν αδίκως το σώμα τους. Ποθούν τα χαρίσματα,
τα μεγάλα, έτσι, το θαυματουργικό, το προορατικό, το διορατικό. Συνήθως αυτό γίνεται βέβαια στους πνευματικούς ανθρώπους, μοναχούς και λαϊκούς. Και νομίζουν ότι άμα κάνουν πολλούς κόπους, πολλές νηστείες, πολλές προσευχές, χιλιάδες κομποσκήνια, ο Θεός θα τους τα δώσει. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο μια συναλλαγή και μια ανταλλαγή. Και όσο περισσότερους κόπους κάνεις, τόσο μεγαλύτερα χαρίσματα θα αποκτήσεις. Και λέει ωραίο Άγιος, ελισμόνησαν οι ταλέποροι, ότι όχι η κόπη, αλλά κυρίως η ταπείνωση είναι η μητέρα όλων αυτών. Αν γνήσει ταπεινωθεί ο άνθρωπος, τότε θα επισκιάζει χάρη του Θεού. Βέβαια για να ταπεινωθεί χρειάζονται και οι κόποι, αλλά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η κύρια αιτία για να πάρει ο άνθρωπος τα ουράνια χαρίσματα, τα μεγάλα χαρίσματα που είχαν και σύγχρονοι Άγιοι μας, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, είναι η αληθινή και γνήσια ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι η μητέρα όλων αυτών των χαρισμάτων. Όποιος απαιτεί πνευματικά δώρα αντί των κόπων του, έβαλε σαθρό θεμέλιο. Σάπιο θεμέλιο είναι το να πιστεύει ο άνθρωπος στους κόπους του, στην άσκησή του και να νομίζει ότι μέσω αυτού του τρόπου θα πάρει και τα χαρίσματα του Θεού. Όποιος όμως θεωρεί τον εαυτό του χρεώς τη δούλο, αυτός ξαφνικά θα λάβει από τον Θεό ανέλπιστο πνευματικό πλούτο. Αυτός που πιστεύει πάντοτε ότι χρωστάει στον Θεό, ότι είναι ανάξιος του ελέους του Θεού, ανάξιος της Βασιλείας του, αυτός πραγματικά θα πάρει κάποια στιγμή έναν πνευματικό πλούτο που δεν ήρπισε ποτέ. Βλέπουμε τη ζωή των Αγίων, τη βαθιά ταπείνωση που είχαν όλοι και τη βαθιά συνέστηση ότι είναι ανάξιοι κάθε χαρίσματος. Γι' αυτό οι Άγιοι ποτέ δεν ζητούσαν χαρίσματα από τον Θεό. Το μόνο που ζητούσαν, όπως και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, να εύχεστε για μένα να έχω καλή μετάνοια. Μην πείθεσαι στον λυκμήτορα, στον δαίμονα δηλαδή που λυχνίζει και καταστρέφει όταν σου προτείνει να παρουσιάζεις τις αρετές σου για να ωφεληθούν δήθεν όσοι σε ακούν. Έτσι έρχεται ένας διάβολος και σου λέει να πεις αυτά που έζησες, τις πνευματικές σου εμπειρίες, αυτά που αισθάνθηκες για το καλό των άλλων, για να ωφελήσεις. Μην πείθεσαι σε αυτόν τον δαίμονα. Τι γαρ' ωφεληθήσετε άνθρωπος, εάν όλο τον κόσμο κερδίσει ή ωφελήσει, εαυτόν δε ζημιώσει. Τίποτε δεν ωφελεί περισσότερο αυτούς που μας βλέπουν από την ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και τον ανεπιτίδευτο λόγο. Έτσι, αν θα διδάξει κάτι τους άλλους, δεν θα είναι τα κατορθώματά σου που θα διαφημίσεις, ενώ δεν πρέπει, αλλά θα είναι αυτό που εκπέμπεις ως όλον, ως στάση ζωής, ως παρουσία. Και αυτό θα είναι η ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και ο ανεπιτίδευτος λόγος, ο λόγος που δεν έχει ψημήθεια, δεν έχει στολίδια ψεύτικα δηλαδή, δεν έχει επιτίδευση. Η απλότητα και η ταπείνωση είναι αυτή η οποία διδάσκει τους ανθρώπους, η οποία έρχεται όταν ο άνθρωπος έχει γνήσια ταπεινοφροσύνη. Μην πείθεσαι λοιπόν στον διάβολο που σου λέει πες τα αυτά που ζεις, αυτά που αισθάνεσαι, για να ωφεληθούν κι άλλοι. Ιδίως αυτό το παθαίνουν αυτοί που είναι αρχάριοι στην πνευματική ζωή και θέλουν αμέσως να κάνουν το δάσκαλο στους άλλους και να προβάλλουν αυτά που νομίζουν ότι έχουν. Αλλά συνήθως δεν έχουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Αυτά που ζούνε είναι όλα της χάριτος του Θεού. Μετά από λίγο ο Θεός συνήθως έτσι κάνει, τραβάει λίγο τη χάρη του και τότε θα πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί και τότε θα φανεί αν πραγματικά αγαπά τον Θεό. Αν δεν σταματήσει να αγωνίζεται, παραμείνει στην προσπάθεια μέχρι ότου να ξαναρθεί η χάρις όπως και πριν. Και τώρα βέβαια τη δεύτερη φορά που θα έρθει η χάρις
κατά κάποιο τρόπο θα την δικαιούται, γιατί θα έχει και αυτός λίγο κοπιάσει. Τίποτε λοιπόν δεν ωφελεί περισσότερο αυτούς που μας βλέπουν από την ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και τον ανεπιτίδευτο λόγο. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν χορτάσει από φανφάρες και υποσχέσεις και λόγια και πομπόδεις θεατρινισμούς και προβολές του εαυτού των ανθρώπων, έτσι ο καθένας προβάλλει τον εαυτό του πομποδός και ζητάνε να δούνε αληθινά σωστά παραδείγματα ζωής ταπεινούς και ειλικρινείς ανθρώπους ευθύς και ανεπιτίδευτους που μιλάνε απλά και καθαρά και ειλικρινώς. Έτσι δίδεται και στους άλλους παράδειγμα να μην υπερηφανεύονται ποτέ, πράγμα από το οποίο τι υπάρχει περισσότερο ωφέλιμο. Δηλαδή ο ταπεινός άνθρωπος με τον απλό ανεπιτίδευτο λόγο είναι ένα κήρυγμα μόνο με αυτή του την στάση, με αυτή τη συμπεριφορά. Και τι κηρύττει, να γίνουν και άλλοι έτσι σαν και αυτόν ταπεινοί, να μην υπερηφανεύονται ποτέ. Ταπεινοί και απλοί. Κάποιος από τους προορατικούς πατέρας επρόσεξε τα εξής, τα οποία και διηγείτο. Ενώ καθόμουν, λέει, σε σύναξη μοναχών, ήλθαν οι δαίμονες της καινοδοξίας και της υπερηφανίας. Αυτοί μάλλον πάνε μαζί. Γιατί είπαμε, ο ένας παραπέμπει στον άλλον. Και κάθισαν δεξιά και αριστερά μου. Είχε πολύ καλή προφανώς πνευματική κατάσταση και έβλεπε και τους δαίμονες πώς έρχονται να πειράξουν τους ανθρώπους. Και ο πρώτος μου εκεντούσε την πλευρά με τον δάκτυλο της καινοδοξίας και με προέτρεπε να υπώ κάποιο όραμα ή κάτι που επετέλεσα στην έρημο. Μόλις όμως τον απέκρουσα, λέει ο προορατικός γέροντας, λέγοντας «αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατησυνθήσαν, οι λογιζόμενοι μη κακά». Είναι από τον 61ο ψαλμό, τρίτο στίχος. Βλέπετε πως οι Άγιοι αντιμετωπίζουν τους δαίμονες με καταφυγή στο Θεό, με προσευχή και μάλιστα με το ψαλτήρι, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό πνευματικό όπλο μαζί με την ευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Κύριου Ιησού Χριστού Ελέησιέ μου. Και τι είπε λοιπόν ο γέροντας στον δαίμονα της καινοδοξίας που του έλεγε «μίλα, πες τα οράματα, πες τις εμπειρίες που είχε στην έρημο να ακούσουν οι άνθρωποι να ωφεληθούν». Αποστραφήσαν στα πίσω, δηλαδή να αποστραφούν, να πάνε πίσω και κατεσχυνθήσαν και να καταντροπιαστούν οι λογιζόμενοι μη κακά. Αυτοί που σκέφτονται κακά για μένα, οι δαίμονες δηλαδή που με παρακινούν στην καινοδοξία. Αμέσως, μόλις τον απέκρουσα με αυτό το ψαλμικό στίχο, ο δεύτερος, έτσι, ο δαίμονας της περηφανίας που ήταν εξ αριστερών μου, μου ψιθύριζε στα αυτή. Έβγε, πολύ καλά έκανες. Έγινες μέγας, αφού ενίκησες την ανεδέστατη μητέρα μου. Έτσι, η μητέρα της υπερηφανίας ή την καινοδοξία. Τον επαινεί λοιπόν, ο δαίμονας της υπερηφανίας. Βλέπετε πως από τον ένα πειρασμό πέφτουμε τον άλλον. Πρέπει να το ξέρουμε πως μας πολεμάνε τα πάθη. Όταν εκεί τον δαίμονα της καινοδοξίας που σου λέει κάντε αυτό για να φανείς τους ανθρώπους, να εντυπωσιάσεις, πες αυτό το λόγο, πες αυτή την εξυπνάδα, αυτό το αστείο ενδεχομένως και να δεις τι καλή που θα κάνεις. Αν τον αποκρούσε αυτό, να περιμένεις μετά τον άλλο δαίμονα της περηφάνειας που θα σου πει μπράβο, τι καλός που είσαι, τι ταπεινός που είσαι, τι νίκησες την καινοδοξία. Τότε εγώ, λέει ο γέροντας, χρησιμοποιώντας εύστοχα τον επόμενο στίχο του ψαλμού, απήντησα. Αποστραφήτω σαν παραυτίκα εσχυνόμενη, η λέγοντές μη έβγε, έβγε πεποίηκας. Βλέπετε τι ωραία και ταιριάζει και ο ψαλμός. Προφανώς και ο Άγιος Δαβίδ είχε ανάλογες εμπειρίες. Και τι λέει στο δαίμονα της υπερηφάνειας, φύγε κι εσύ, πήγαινε πίσω, και όλοι εσείς που κάνετε το ίδιο έργο, ντροπιασμένοι, εσείς που μου λέτε έβγε, έβγε. Μπράβο, μπράβο. Βλέπετε πίσω από
τα εύγε, τα εσωτερικά εύγε που ακούμε, κρύβεται πάλι αυτός ο μεγάλος δαίμονας της υπερηφανίας. Όταν ερώτησα τον προορατικό αυτό, πώς η καινοδοξία συμβαίνει να είναι μητέρα της υπερηφανίας, μου απάντησε. Οι μεν έπαινοι εξυψώνουν και δημιουργούν φυσίωση. Έτσι όταν επαινείται κανείς και δέχεται τον έπαινο, φυσίωται, φουσκώνει. Πώς έχουμε τον μπαλόνι, το φυσάμε και φουσκώνει. Έτσι ο διάβολος με τους επαίνους, ο διάβολος της καινοδοξίας κατ' εξοχήν και της υπερηφανίας, μας φυσάει για να μας φουσκώσει, να μας κάνει σαν ένα μπαλόνι, για να μας σπρώξει προς τα ουράνια τάχατες, αλλά να μας καταστρέψει. Οι έπαινοι λοιπόν εξυψώνουν και δημιουργούν φυσίωση. Να τι κακό κάνει ο παιδαγωγός, έτσι, ο οποίος χρησιμοποιεί αδιάκριτα τους επαίνους στα παιδιά, αλλά και ο γονιός. Όταν δε εξυψωθεί η ψυχή, την παραλαμβάνει τότε η υπερηφάνεια και αναφέρει αυτήν έως των ουρανών και καταφέρει έως τον Άβυσσο. Σε ανεβάζει μια στον ουρανό και μετά σε ρίχνει στην Άβυσσο, ο διάβολος της υπερηφανίας. Όπως και ο ίδιος την έπαθε ο Σφόρος, έτσι, ενώ ήταν στα ουράνια, με την υπερηφάνεια κατέβηκε στα Τάρταρα. Προσοχή λοιπόν στους επαίνους και στην εσωτερική αποδοχή ή και εξωτερικά. Πολλοί άνθρωποι λένε πες μια καλή κουβέντα, ας είναι και ψέμα. Πες μια κολακία να τον ανεβάσεις τον άλλο, τελείως λάθος. Δηλαδή να θρέψουμε τον εγωισμό του, την υπερηφάνειά του, για να νιώσει για λίγο καλά, όπως ο ναρκωμανής όταν πάρει τη δόση του νιώθει προς στιγμή έτσι μια εφορία. Αλλά μετά τι γίνεται, ακόμα μεγαλύτερη στέρηση, ακόμα πιο βαθιά έτσι στην εξάρτηση. Υπάρχει δόξα που μας έρχεται από τον Κύριο. Αυτή τη δόξα πρέπει να κυνηγάμε και όχι τους επαίνους. Τους γάρ δοξάζοντάς με, λέγει δοξάσω, το λέγει ο Θεός. Και υπάρχει δόξα που είναι συνέπεια διαβολικής εργασίας και απάτης. Ουέγαρ λέγει, όταν καλός ημάς ύποση, πάντες οι άνθρωποι. Υπάρχει και δόξα των ανθρώπων, που είπε ο Κύριος ότι αν την έχετε αυτή, και μάλιστα από όλους τους ανθρώπους, αλλήμονό σας. Αυτό τι σημαίνει, ότι είστε ανθρωπάριστοι και είστε και υποκριτές και ανάλογα με με το περιβάλλον σας διαμορφώνεστε. Όπως έτσι η σαλαμάνδρα, όπως αυτά τα ζώα τα οποία παίρνουν το χρώμα του περιβάλλοντος. Και έτσι αρέσετε σε όλους και όλοι σας λένε καλά λόγια. Έτσι, παράδειγμα έτσι... κοινό είναι οι πολιτικοί, οι οποίοι σε όλους λένε ναι και τελικά δεν κάνουν τίποτε, συνήθως. Αλλήμωνο, λέει ο Κύριος, αν σας πούν όλοι καλά λόγια. Ένας ο οποίος ζει σωστή χριστιανική ζωή, σίγουρα θα έχει διωγμό. Θα έχει και ανθρώπους που θα του πούνε κακά λόγια, που θα τον απορρίψουν, που θα τον πολεμήσουν, που θα τον μισήσουν. Και αυτό δεν πρέπει να το στενοχωρήσει ή να τον προβληματίσει, αλλά θα πρέπει να τον κάνει να χαρεί. Γιατί ακριβώς αυτό είπε ο Κύριος. Ότι εάν ζείτε όπως εγώ, θα διωχθείτε όπως εγώ. Θα μισηθείτε όπως και εγώ μισήθηκα. Ενώ αν ζείτε υποκριτικά, θα κερδίσετε ενδεχομένως την καλή γνώμη των ανθρώπων, όχι πάντα βέβαια, ούτε και από όλους, ούτε και για πάντα, αλλά... Τέλος πάντων, μπορεί κάτι να καταφέρετε, να ξεγελάσετε όλους τους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση βέβαια θα ξεγελάσετε το Θεό, αλλά θα σας αρμόζει το ουέ. Από τον Θεό θα ακούσουμε το ουέ. Γιατί σημαίνει, αν αρέσουμε σε όλους, ότι κάνουμε υποχωρήσεις και αμαρτάνουμε με αυτούς που αμαρτάνουν και ταυτιζόμαστε πάντοτε με το περιβάλλον, το οποίο δεν ζει σωστά συνήθως. Ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Αν λοιπόν αρέσεις όλους, σημαίνει ότι ζεις κοσμικά, ζεις αμαρτωλά. Θα αντιληφθείς σαφώς την πρώτη δόξα,
όταν την θεωρείς επικίνδυνη, όταν την αποφεύγεις παντιοτρόπως και όταν αποκρύπτεις την καλή σου ζωή, όπου και αν βρίσκεσαι. Την δευτέρα δόξα αντιθέτως θα την αντιληφθείς όταν και το παραμικρό το κάνεις προς το Θεαθήνε της ανθρώπης. Μας μιλάει λοιπόν για δύο δόξες εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Υπάρχει δόξα, λέει, που μας έρχεται από τον Κύριο, τους δοξάζοντάς με δοξάσου, και υπάρχει δόξα που έρχεται από τη διαβολική εργασία και απάτη. Η πρώτη δόξα, θα την καταλάβεις, λέει, αυτή την πρώτη δόξα, όταν γενικά θεωρείς τη δόξα επικίνδυνη και δεν θέλεις καθόλου να δοξαστείς από κανέναν άνθρωπο. Όταν την αποφεύγεις παντιοτρόπως τη δόξα των ανθρώπων και όταν κρύβεις την καλή σου ζωή όπου και αν βρίσκεσαι, γιατί ακριβώς δεν θέλεις να δοξαστείς. Τη δεύτερη δόξα, τη δόξα από τους δαίμονες, λέει πάλι, θα την καταλάβεις όταν το παραμικρό το κάνεις για να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Τότε θα έχεις αυτή τη δόξα που πηγάζει από τη διαβολική εργασία που κάνεις. Την εργασία δηλαδή προς το Θεαθήνε. Αυτοί που έκαναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ό,τι έκαναν, το έκαναν για να του δουν οι άλλοι άνθρωποι. Μας υποβάλλει η μυαρά καινοδοξία να κάνουμε πως έχουμε αρετές που δεν έχουμε. Έτσι, να δίνουμε μια ψεύτικη εικόνα. Παραπλανώντας μας με το ρητό, ούτω λαμψάτω, τον έμπροσιν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα κλπ. Κλπ. Πολλές φορές ο Κύριος οδήγησε τους καινοδόξους σε ακαινοδοξία με κάποιο τιμωτικό γεγονός που επέτρεψε να συμβεί. Από αγάπη βεβαίως, παραχωρεί ο Θεός να ρεζιλευτούμε, να συμβεί κάτι το οποίο μας γελιοποιεί, έτσι ώστε να μισήσουμε αυτή τη μάρτυρη δόξα που κυνηγούσαμε μέχρι τώρα. Και αν έχουμε καλή διάθεση να πάρουμε το μάθημα, να μην πλέον ζούμε για να παίρνουμε από τους άλλους και επένους. Δυστυχώς αυτό μαθαίνουμε από μικρά παιδιά, να κυνηγάμε τη δόξα των ανθρώπων, τα μπράβο, τους καλούς βαθμούς, τους επένους κλπ. Κλπ. Και να δείχνουμε κάτι που δεν είμαστε. Να φαινόμαστε ενώ δεν είμαστε. Να δίνουμε ψεύτικες δηλαδή εικόνες και εντυπώσεις στους άλλους. Και αυτό, λέει, πηγάζει από την παρερμηνία του ρητού που υπάρχει στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, του Λόγου του Κυρίου που λέει «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα». Και λένε λοιπόν οι υποκριτές, οι καινόδοξοι, να βλέπετε, λέει ο Κύριος, να λάμπουν τα καλά μας έργα μπροστά στους να λάμπει το φως μας μπροστά στους ανθρώπους για να δούνε τα καλά μας έργα. Και νομίζω ότι το ερμηνεύουν σωστά το ρητό. Αλλά τι εννοεί ο Κύριος με αυτό το ρητό? Εννοεί ότι θα πρέπει να έχουμε το φως του Χριστού, να έχουμε ενεργό μέσα μας τη Θεία Χάρη και με τη Θεία Χάρη να εργαζόμαστε τα φωτεινά μας έργα. Και τότε, χωρίς να το θέλουμε, οι άνθρωποι θα βλέπουν και θα δοξάζουν τον Θεό που εργάζεται τα καλά έργα μέσω ημών. Σε καμιά περίπτωση δεν υπονοεί ο Κύριος να δείχνουμε μια ψεύτικη εικόνα και να διαφημίζουμε τα καλά μας έργα. Το έχει πει άλλωστε πάρα πολλές φορές και η προσευχή σας πρέπει να γίνει κρυφά και η ελεημοσύνη σας κρυφά και η νηστεία σας κρυφά. Γι' αυτό βλέπετε πώς ερμηνεύεται σωστά το Ευαγγέλιο, πάλι μέσω του Ευαγγελίου. Δεν επιτρέπεται κανείς να απομονώνει μία φράση μόνο και να την ερμηνεύει κατά το δοκούν, όπως κάνουν οι αιρετικοί, οι προτεστάντες κλπ. Σταματούμε εδώ τώρα
για να συνεχίσουμε την άλλη φορά και τον υπόλοιπο λόγο περί καινοδοξίας, που λέει τόσο σπουδαία πράγματα, τόσο ενδιαφέροντα και τόσο θα λέγαμε απελευθερωτικά από αυτό το φοβερό πάθος. Και ας δούμε και τον αγαπημένο μας τον Άγιο Παΐσιο, που μας μιλάει για ένα παιδί τώρα της υπερηφάνειας, ενώ προηγουμένως μιλούσαμε για την μητέρα της υπερηφάνειας, έτσι που είναι η καινοδοξία. Τώρα θα πούμε για ένα τέκνο της υπερηφάνειας που είναι η κατάκριση, ένα από τα σπουδαιότερα τέκνα. Γέροντα, εύκολα κρίνω και κατακρίνω. Η κρίση που έχεις είναι φυσικά χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός. Αλλά την εκμεταλλεύεται το ταγκαλάκι, λέει ο Άγιος, και σε κάνει να κατακρίνεις και να αμαρτάνεις. Γνωρίζουμε αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριος, τη δικαία κρίση κρίνεται. Έτσι, η κρίση, η κριτική ικανότητα είναι δώρο του Θεού που έχει δοθεί στους ανθρώπους σε άλλους σε μεγαλύτερο βαθμό, σε άλλους σε μικρότερο βαθμό. Γιατί μας έχει δοθεί η κρίση? Για να διακρίνουμε το ορθό από το εσφαλμένο, το αληθινό από το ψεύτικο, τη ζωή από το θάνατο, το φως από το σκοτάδι. Χρειάζεται διάκριση για να γνωρίζουμε τι θα πράξουμε, τι θα επιλέξουμε. Πώς θα καταλάβουμε αν κάτι είναι σωστό ή λάθος? Με αυτή τη λειτουργία της κρίσης. Βλέπεις έναν άνθρωπο να κάνει κάτι ή να σου λέει να κάνεις κάτι. Θα το κάνεις έτσι επειδή το είπε ή επειδή τον βλέπεις να το κάνει εκείνος? Θα πρέπει να κρίνεις πρώτα αυτό που σου λέει ή αυτό που κάνει με τη σωστή κρίση. Όπως είπε ο Κύριος, τη δικαία κρίση κρίνεται. Άρα επιτρέπεται να κρίνουμε ή να πούμε πιο σωστά επιβάλλεται να κρίνουμε τη δίκαιη κρίση. Για να διακρίνουμε, όπως θέλει ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέως, το σωστό από το λάθος. Το λέει ο λόγος του Θεού. Τη δικαία κρίση κρίνεται. Τι δεν επιτρέπεται? Να κατακρίνουμε, δηλαδή να καταδικάζουμε και να βάζουμε εμείς τους ανθρώπους στην κόλαση, ενώ δεν έχουμε καμιά τέτοια εξουσία. Έστω και με τα λόγια μας δηλαδή, φυσικά και δεν περνά τα λόγια μας, αλλά όμως υπάρχει αυτή η αμαρτία η οποία βγαίνει έξω ως απόρριψη του άλλου, ως εμπάθεια, ως απώλεια της αγάπης και τότε μιλάμε για κατάκριση. Όταν κρίνουμε έναν άνθρωπο, ποτέ δεν τον κρίνουμε ως πρόσωπο, δεν βάζουμε ταμπέλα, αλλά κρίνουμε τα λόγια του και τα έργα του. Όπως λέγει ο Κύριος, ένα δέντρο, λέει, το καταλαβαίνεις από τους καρπούς του. Έτσι και τους ανθρώπους τους καταλαβαίνουμε αν είναι καλοί ή δεν είναι από τα έργα τους. Και αυτό πώς γίνεται? Με τη λειτουργία της κρίσεως. Ποτέ όμως δεν τους απορρίπτουν ως πρόσωπα, ως εικόνες Θεού. Τότε πάμε στην κατάκριση. Επομένως, επιτρέπεται να κρίνουμε τα έργα και τα λόγια των άλλων, αλλά ποτέ τους ίδιους ως πρόσωπα και να τους καταδικάζουμε. Και να λέμε ότι άδε είναι κλέφτης, είναι ψεύτης. Όχι, αυτό δεν πρέπει. Σε κανένα περίπτωση δεν πρέπει δηλαδή να υπάρξει μέσα μας απόρριψη της εικόνας του Θεού που έχει ο κάθε άνθρωπος. Όσο χαμηλά και αν έχει πέσει, δεν πάβει να είναι εικόνα του Θεού. Και πρέπει με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη πάντοτε να τον βλέπουμε, να τον αντιμετωπίζουμε. Μισούμε την πράξη, την κακή, την αμαρτία, αλλά ποτέ το πρόσωπο, ποτέ τον άνθρωπο. Μισούμε για παράδειγμα τον οικουμενισμό που είναι μια πανέρεση, μισούμε την ειδωλολατρία που είναι μια φοβερή εκτροπή έτσι από τον Θεό, αλλά ποτέ δεν μισούμε τον ειδωλολάτρη, τον οικουμενιστή, τον μασόνο, τον σιωνιστή, τον οποιοδήποτε. Μισούμε όμως τα έργα αυτών, τα οποία είναι αμαρτωλά και πάρα πολύ επικίνδυνα και για τους ίδιους αλλά και για τους άλλους που θα τους μιμηθούν, γιατί μας τηρούν την αιώνια ζωή και σωτηρία. Η κρίση λοιπόν είναι χάρισμα. Αλλά τι γίνεται? Το εκμεταλλεύεται το ταγκαλάκι, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, δηλαδή ο διάβολος, και μας κάνει να κατακρίνουμε και να αμαρτάνουμε. Γι' αυτό, μέχρι να εξαγνιστεί η κρίση σου και να έρθει ο Θείος Φωτισμός, να μην τη πιστεύεσαι, λέει ο Άγιος.
Όταν κανείς ασχολείται με τους άλλους και τους κρίνει, ενώ ακόμη δεν έχει εξαγνιστεί η κρίση του, πέφτει συνέχεια στην κατάκριση. Να, αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο που λέει ο Άγιος. Γι' αυτό κανείς πρέπει πρώτα να ασχοληθεί με τον εαυτό του και να εξαγνίσει, να καθαρίσει την καρδιά του. Από τι? Από την εμπάθεια, από τον θυμό, από τη μυστικακία, από το μίσος κλπ. Κλπ. Αν δεν έχει καθαρή καρδιά, κρίνοντας, θα πέφτει συνέχεια στην κατάκριση. Και πώς, γέροντα, θα εξαγνιστεί η κρίση μου? Και απαντάει ο Άγιος, πρέπει να την λαμπικάρεις την κρίση σου. Μπορεί να έχεις καλή διάθεση και μια δύναμη μέσα σου, αλλά πιστεύεις ότι κρίνεις πάντοτε σωστά. Υπάρχει δηλαδή μέσα σου εγωισμός, αυτοπεποίθηση, περηφάνεια. Η κρίση σου όμως είναι ανθρώπινη, κοσμική. Μπορεί να έχεις καλή διάθεση, αλλά επειδή ακόμα δεν έχεις καθαριστεί, έχεις τα κοσμικά στοιχεία μέσα σου, γι' αυτό και η κρίση σου είναι κοσμική, με κοσμικά μέσα και κριτήρια. Προσπάθησε να απαλλαγείς από το ανθρώπινο στοιχείο. Να μην κρίνεις ανθρώπινα δηλαδή, συναισθηματικά, κοσμικά, αλλά να κρίνεις με βάση το νόμο του Θεού. Αυτό είναι το σωστό κριτήριο. Πώς θα κρίνουμε αν μια πράξη είναι σωστή ή όχι? Με ποιο κριτήριο? Με το νόμο του Θεού. Με τους ιερούς κανόνες. Με αυτά που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Όχι με το τι κάνει ο πολλής κόσμος ή τι μας αρέσει εμάς συναισθηματικά, έτσι μας αναπαύει. Θα πρέπει λοιπόν να απαλλαγείς από το ανθρώπινο στοιχείο, να αποκτήσεις σαν ιδιοτέλεια, να μην σκέφτεται δηλαδή καθόλου το δικό σου συμφέρον, για να έρθει ο Θείος Φωτισμός και να γίνει η κρίση σου πνευματική, θεϊκή. Όσο δεν αγαπάμε ανιδιοτελώς τους άλλους, δεν μπορούμε και να κρίνουμε σωστά τις πράξεις τους. Και τι σημαίνει αγαπάω ανιδιοτελώς τους άλλους? Σημαίνει ποθώ τη σωτηρία τους και σε καμιά περίπτωση δεν στοχεύω στο να κερδίσω κάτι από τους άλλους. Τότε η κρίση σου θα είναι σύμφωνη με τη δικαιοσύνη του Θεού και όχι με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Με την αγάπη και την εσπλαχνία του Θεού και όχι με τη λογική την ανθρώπινη. Μόνο ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνο Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε τη δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, επιφανειακά. Και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλο. Η ανθρώπινη κρίση μας δηλαδή είναι μια μεγάλη αδικία. Είδες τι είπε ο Χριστός? Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση κρίνετε. Δυστυχώς πάρα πολύ εύκολα πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα. Να κρίνουμε εξωτερικά, επιφανειακά, από αυτά που βλέπουμε. Έχει ένα περιστατικό ο Άγιος Παΐσιος, το διηγείται ο ίδιος. Κάποτε ήταν, νομίζω ήταν η νηστεία, και είχε κόψει δύο ντομάτες ο Άγιος και είχε βάλει να φάει. Και εν τω μεταξύ ερχόταν κάποιος επισκέπτης από μακριά και λέει ο Άγιος, ας μην με δει να τρώω. Το έβλεπε το πιάτο έτσι όπως είχε το τραπεζάκι του από κάτω για να μην φαίνεται. Και μόλις ήρθε αυτός κοντά, του λέει, δεν τρέπεσαι? Τι σε λένε και για μεγάλο ασκητή και τρως κρέας, δεν σε είδα εγώ που το κρύψες? Καταλάβατε, αμέσως να τον κρίνει και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, παρασυρώμενος από αυτό που είδε, το οποίο και αυτό που είδε δεν ήταν ακριβές. Άλλο ήταν και άλλο είδε. Είδε απλώς ότι ήταν κάτι κόκκινο που έτρωγε ο Άγιος και νόμιζε ότι τρώει κρέας. Να, πώς μπορεί κανείς να πλανηθεί όταν κρίνει εξωτερικά και να δικήσει τον άλλο? Θέλει πολύ προσοχή. Ποτέ δεν μπορούμε, λέει ο Άγιος, να γνωρίζουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό να μην βιαζόμαστε να εκφέρουμε κρίση για κανένα και για τίποτε.
Πριν από χρόνια σε ένα μοναστήρι στο Άγιον Όρος ήταν ένας πολύ ευλαβής διάκος. Κάποτε όμως φόρεσε ρούχα κοσμικά και γύρισε στην πατρίδα του. Πράγμα το οποίο έτσι εκ πρώτης όψεως δεν κάνει καλή εντύπωση να βλέπεις ένα διάκο να βγάζει τα ράσα και να φοράει κοσμικά ρούχα και να γυρνάει στην πατρίδα του. Τότε πολλοί πατέρες είπαν διάφορα εναντίον του. Αλλά τι είχε γίνει. Κάποιος του είχε γράψει ότι οι αδελφές του ήταν ακόμη ατακτοποίητες και επειδή φοβήθηκε μήπως παραστρατήσουν, πήγε να τις βοηθήσει. Έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο και ζούσε πιο καλογερικά από ό,τι προηγουμένως για να βοηθήσει τις αδελφές του να μην πέσουν στην ανηθικότητα. Μόλις τακτοποίησε τις αδελφές του, άφησε τη δουλειά του και πήγε πάλι σε μοναστήρι για να μείνει. Ο ηγούμενος όταν είδε ότι τα ήξερε όλα, τυπικό, διακονήματα κλπ, τον ρώτησε πού τα έμαθε. Και εκείνος άνοιξε την καρδιά του και του τα είπε όλα. Τότε ο ηγούμενος ενημέρωσε τον επίσκοπο και εκείνος τον χειροτώνησε αμέσως ιερέα. Μετά πήγε σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι και εκεί ζούσε πολύ πνευματική ζωή με πολλή άσκηση. Κοιτάξτε πόσο πνευματικό θησαυρό έκρυβε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος προφανώς θα έχει εισπράξει πολλή κρίση και κατάκριση και από συνασκητές ενδεχομένως και συμμοναστές και συναγιορείτες, όταν τον είδα να βγάζει τα ράσα και να φοράει κοσμικά ρούχα και να πηγαίνει στην πατρίδα του. Έφτασε σε αγία κατάσταση και βοήθησε πνευματικά πολλούς ανθρώπους. Μερικοί που δεν ξέρουν τι απέγινε, μπορεί ακόμη να τον κατακρίνουν. Πόσο εύκολο είναι να πέσουμε έξω και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το παράδειγμα αυτό, λέει μια υποσημείωση εδώ του βιβλίου που έχει εκδώσει το συγχαστήριο της Ουρωτής, αναφέρεται σε μια ενέργεια η οποία σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας και την εκκλησιαστική τάξη δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή. Έτσι, το να βγάλει κάποιος τα ράσα και να πάει στον κόσμο να εργαστεί όπως αυτός. Όμως το ανέφερε για να τονίσει ότι η κατόψιν κρίση, όσο σωστή και αν φαίνεται, μπορεί να αδικήσει τον άλλο. Πόσο πρέπει να προσέχουμε την κατάκριση. Πόσο αδικούμε τον πλησίον μας όταν τον κατακρίνουμε. Αν και στην πραγματικότητα με την κατάκριση αδικούμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Διότι μας αποστρέφεται ο Θεός. Τίποτε άλλο δεν αποστρέφεται τόσο πολύ ο Θεός όσο την κατάκριση. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και η κατάκριση είναι γεμάτη από αδικία, λέει ο Άγιος. Και πώς φτάνουμε στην κατάκριση. Θα πούμε και αυτό και θα σταματήσουμε. Γέροντα, γιατί πέφτω συχνά στην κατάκριση. Και απαντάει ο Άγιος, επειδή ασχολείσαι πολύ με τους άλλους. Περιεργάζεσαι τις αδελφές, προφανώς είναι μοναχή αυτή που ρωτάει, και θέλεις από περιέργεια να μαθαίνεις τι κάνει μια, τι κάνει άλλη. Έτσι μαζεύεις υλικό για να έχει το ταγκαλάκι να εργάζεται και να σε ρίχνει στην κατάκριση. Έτσι πράγματι είναι πάρα πολύ λογικό. Αν κανείς δεν ασχολείται με τους άλλους, δεν περιεργάζεται, δεν έχει περιέργεια, τι κάνει ο ένας, τι λέει ο άλλος κλπ. Δεν έχει μετά αφορμή να κατακρίνει. Αφού δεν ξέρεις τι κάνει ο άλλος, τι λέει κλπ, δεν θα πέσεις και στην κατάκριση. Είναι πάρα πολύ λογικό και πάρα πολύ αποτελεσματικό όπλο το να μην περιεργάζεται κανείς και να μην θέλει να μαθαίνει τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί γέροντα, ενώ πρώτα δεν έβλεπα τα ελαττώματα των άλλων, τώρα τα βλέπω και κατακρίνω. Τώρα βλέπεις τα ελαττώματα των άλλων, γιατί δεν βλέπεις τα δικά σου. Έτσι, όταν ο άνθρωπος πάβει να ασχολείται με την σωστή πνευματική εργασία, που είναι η εργασία στον εαυτό μας, ή στην καρδιά μας, στην εξάλληψη των παθών μας, αυτή είναι η σωστή εργασία που προστοχεύει στην εξάλληψη των παθών, τότε αρχίζει να βλέπει τους άλλους και τα ελαττώματα των άλλων. Και βλέπει κανείς ανθρώπους που κατακρίνουν τους πάντες και τα άλλα. Αλλά καταλαβαίνει ότι οι ίδιοι είναι
κατακεκριμένοι και ακάθαρτοι, υπερήφανοι, εγωιστές, κενόδοξοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν το μυστήριο του Χριστού και δεν έχουν την ειρήνη του Χριστού. Από πού προέρχονται γέροντα οι λογισμοί κατακρίσεως? Από την ιδέα, λέει ο Άγιος, απαντά, που έχουμε για τον εαυτό μας. Όσο πιο υψηλή ιδέα έχει κανείς για τον εαυτό του, τόσο πιο εύκολα έχει λογισμούς κατακριτικούς για τους άλλους. Κατακρίνοντας τους άλλους, επιβεβαιώνει τη μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του και την τρέφει και αυξάνει έτσι μέσα του την υπερηφάνεια. Οι λογισμοί λοιπόν της κατάκρισης πηγάζουν από την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, δηλαδή, λέει ο Άγιος, από την υπερηφάνεια και από την τάση να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, να δικαιώνουμε τον εαυτό μας, και αυτό γίνεται με το να καταδικάζουμε τους άλλους. Γέροντα, η κατάκριση έχει έλλειψη αγάπης, τι έχει? Και έλλειψη αγάπης έχει και ανέδεια έχει, αδιαντροπιά. Στέκεσαι με ανέδεια απέναντι στον άλλον, που ουσιαστικά είναι ο Χριστός, είναι η εικόνα του Χριστού. Όταν δεν έχεις αγάπη, δεν βλέπεις με επίοικια τα λάθη των άλλων. Οπότε τους ταπεινώνεις μέσα σου και τους κατακρίνεις. Πάει μετά το ταγκαλάκι και τους βάζει να κάνουν κι άλλο σφάλμα. Το βλέπεις εσύ, τους κατακρίνεις πάλι και ύστερα συμπεριφέρεσαι με ανέδεια. Γιατί κατακρίνοντας τους, δεν τους βοηθάς. Τους πρόχνεις κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με την κατάκρισή σου, με την απαξίωσή σου, να αμαρτήσουν ακόμα περισσότερο. Πάει το ταγκαλάκι και τους βάζει να κάνουν και άλλο σφάλμα. Το βλέπεις εσύ και τους κατακρίνεις ακόμα περισσότερο. Και μετά γεμίζεις με ανέδεια. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο κανείς να συνεργάζεται με τους άλλους. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει εγωισμός, υπάρχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Οπότε με το παραμικρό υπάρχει η διαμάχη, υπάρχει ο τσακωμός, υπάρχει στενοχώρια και δεν μπορεί να ευοδοθεί κανένα έργο έτσι. Λέει λοιπόν η ερώτηση, μερικές φορές γέροντα με στενοχωρεί αδελφή με την οποία συνεργάζομαι και την κατακρίνω. Και απαντάει ο Άγιος, πού ξέρεις εσύ με πόσα ταγκαλάκια πολεμάει εκείνη την ώρα η αδελφή? Μπορεί να την πολεμούσαν 50 δαίμονες για να τη ρίξουν, ώστε να σε κάνουν να πεις, α, τέτοια είναι. Ύστερα, όταν ότι την κατέκρινες, θα έρθουν 500 δαίμονες να τη ρίξουν πάλι μπροστά σου για να την κατακρίνεις ακόμη περισσότερο. Βλέπετε πώς μας παίζουν οι δαίμονες. Όταν δουν ότι εμείς έχουμε κατακριτική διάθεση απέναντι στον αδελφό μας, πολεμάνε ακόμα περισσότερο τον αδελφό μας για να μας ρίχνουν και εμάς ακόμα περισσότερο στην κατάκριση και να πετυχαίνουν δηλαδή διπλό κακό και στον αδελφό μας και σε εμάς. Σε εμάς να μας ρίχνουν στην κατάκριση και τον αδελφό μας να το ρίχνουν και αυτόν από το ένα σφάλμα στο άλλο. Μπορεί λόγου χάρη να της πεις, αδελφή, μη βάζεις αυτό το πράγμα εκεί, εδώ είναι η θέση του. Την άλλη μέρα θα την κάνει τον ταγκαλάκι να ξεχάσει τι της είπες και να το βάλει πάλι στην ίδια θέση. Με σκοπό έτσι να σε ρίξει και σένα πάλι στην κατάκριση. Θα κάνει και καμιά άλλη αταξία και θα λες με το λογισμό σου. Μα χθες της είπα να προσέξει και σήμερα το έβαλε πάλι εκεί. Έκανε και άλλη αταξία. Βλέπετε πώς λειτουργεί η κατάκριση. Τραβάει τους δαίμονες. Και ζημιώνεται και αυτός που κατακρίνει βεβαίως, αλλά και ο άλλος που κατακρίνεται δέχεται ακόμα μεγαλύτερο πόλεμο. Οπότε
αν λες αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, εχθές της είπα να προσέξει και πάλι τα ίδια σήμερα και κάνει και άλλη αταξία. Την κατακρίνεις και δεν μπορείς να συγκρατηθείς και να μην μιλήσεις. Και τι της λες? Αδελφή, της λες, δεν σου είπα να μην το βάλεις εκεί? Αυτό είναι ακαταστασία. Με έχει σκανδαλίσει η συμπεριφορά σου. Αυτό ήταν. Ο διάβολος έκανε τη δουλειά του. Σε έβαλε να την κατακρίνεις, αλλά και να ψυχρανθείς μαζί της. Βλέπετε πως ο διάβολος πάντοτε χωρίζει. Χωρίζει τις αδελφές, τους αδελφούς, τα μοναστήρια, τα ανδρόγυνα, τους γονείς από τα παιδιά, τους συγγενείς, τους γείτονες, μέσω της κατάκρισης, μέσω της υπερηφάνειας, μέσω της έλλειψης αγάπης. Σε έβαλε να την κατακρίνεις, αλλά και να ψυχραθείς μαζί της. Και εκείνη, επειδή δεν ξέρει ότι εσύ ήσουν αιτία για την απροσεξία της, θα νιώθει τύψεις που σε σκανδάλισε και θα πέσει σε λύπη. Βλέπετε πως ο ένας διάβολος παραδίδει και στον άλλο διάβολο. Βλέπετε με τι πονηριά εργάζεται το ταγκαλάκι και εμείς το ακούμε. Γι' αυτό προσπαθήστε να μην κρίνετε κανέναν. Να κρίνετε μόνο τα ταγκαλάκια, που ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες. Και αντί να μετανοήσουν, γίνονται πιο πονηροί και κακοί. Και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ο πονηρός δηλαδή παρακινεί τους ανθρώπους να κάνουν παραξενιές και αταξίες. Και ο ίδιος πάλι βάζει λογισμούς σε άλλους ανθρώπους για να κρίνουν και να κατακρίνουν. Και έτσι νικάει και τους μεν και τους δε. Φοβερή έτσι διάγνωση του Αγίου. Έτσι και πολύ σωστή βέβαια. Πολύ εύστοχη. Πώς λειτουργεί ο εχθρός. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Και να μην πέφτουμε στην παγίδα του. Γι' αυτό και όταν βλέπεις τον άλλον ασφάλι, μην τρέχεις αμέσως να του κάνεις παρατήρηση. Μην το κατακρίνεις μέσα σου. Μην μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι του πονηρού. Δείξε αγάπη, δείξε καλοσύνη. Πώς η μητέρα, ας πούμε, βλέπει το παιδάκι της να κάνει ένα λάθος και προσπαθεί να το δικαιολογήσει, να το βρει ελαφρυντικά, να το σκεπάσει. Έτσι και με ακόμα μεγαλύτερη αγάπη πρέπει και εμείς να αντιμετωπίσουμε όλους εκείνους που σφάλουν. Ο διάβολος προσπαθεί λοιπόν να ρίξει τους ανθρώπους σε αμαρτίες, σε αταξίες, σε παραξενιές και ταυτόχρονα βάζει λογισμούς σε άλλους ανθρώπους να τους κατακρίνουν. Και έτσι νικάει και τους μεν και τους δε. Και αυτοί μεν που νικούνται και κάνουν αταξίες αισθάνονται μετά την ενοχή τους και μετανοούν. Ενώ οι άλλοι που κατακρίνουν δικαιώνουν τον εαυτό τους, υπερηφανεύονται και καταλήγουν στην ίδια πτώση με τον πονηρό, την υπερηφάνεια. Βλέπετε πως λειτουργεί ο διάβολος και πως εξελίσσονται τα πράγματα. Βέβαια, αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός και κάνει ένα λάθος. Αν είναι όμως υπερήφανος, κοσμικός και αυτός, μπορεί να οργιστεί όταν εσύ τον κατακρίνεις, τον καταδικάζεις και να φτάσει ακόμα ο Θεός φυλάξει και να τα βάλει και με το Θεό και να βλασφημίσει. Και έχουμε πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Εδώ σταματούμε για να δώσουμε χρόνο και στη συζήτηση. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση σε όλα αυτά. Μιλήσαμε για την καινοδοξία λοιπόν με βάση την Αγία της Κλίμακος και λίγο για την κατάκριση. Η μεν καινοδοξία είναι η μητέρα, είπαμε, της υπερηφάνειας. Η κατάκριση είναι παιδί της υπερηφάνειας. Βλέπουμε πως τα πάθη συνδέονται. Και μάθαμε πολλά, τουλάχιστον εγκεφαλικά, για το πως δρούν οι δαίμονες. Τόσο ο δαίμονας της καινοδοξίας, όσο και ο δαίμονας της κατάκρισης, παύλα υπερηφανίας. Λοιπόν, ακούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις. Μισό λεπτάκι.
μας ρωτάνε, αληθεύει πως όλες οι συνάξεις και ακολουθίες, όπως κηδεία, εσπερινός, ιερό κήρυγμα, μπορούν να γίνουν και εξ αποστάσεως εκτός από την Θεία Λειτουργία? Εντάξει, βεβαίως τώρα αυτό δεν έχει σχέση με όλα αυτά που είπαμε. Εάν αληθεύει, όλες οι ακολουθίες και κηδείες και λοιπά μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεων. Κοιτάξτε τώρα, πώς θα γίνει μια κηδεία εξ αποστάσεως, δηλαδή να διαβάσουμε από μακριά έναν άνθρωπο και κάποιοι άλλοι να τον θάβουν, ας πούμε. Τι να πούμε. Έχουμε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Έχουμε την περίπτωση ενός Αγίου, ας πούμε, που δεν ήθελε να γίνει επίσκοπος και τον χειροτώνησαν από μακριά και ο Θεός δέχτηκε τη χειροτονία. Αυτός κρυβόταν και λοιπά. Αλλά βέβαια η τάξη της Εκκλησίας μας είναι αυτή. Έτσι, να υπάρχει και σωματική παρουσία και στην κηδεία και στην χειροτονία και σε όλα τα μυστήρια. Αυτό είναι το σωστό και στις ακολουθίες. Γι' αυτό βλέπουμε τη σύναξη των πιστών. Όλοι μαζευόμαστε στον ίδιο τόπο, μέσα στον ναό. Αλλιώς θα μας έλεγε ο Χριστός μας την ίδια ώρα όλοι μαζί να είστε κάπου ο καθένας στο σπίτι του και να προσεύχεστε. Όχι. Μας συγκεντρώνει όλους μαζί, γιατί έχει σημασία και το σώμα μας που είναι. Έτσι. Έχει σημασία και η σωματική παρουσία και η σωματική, να το πούμε έτσι, συνύπαρξη στον ίδιο τόπο. Γιατί είμαστε και άνθρωποι, δηλαδή έχουμε και σώμα, δεν έχουμε μόνο πνεύμα. Βεβαίως οι Άγιοι μας έκαναν και αυτό, ο Άγιος Πορφύριος, ας πούμε, έλεγε στις 10 η ώρα θα έχουμε συνάντηση. Εσύ στο δωμάτιό σου, εγώ στο δωμάτιό μου και θα προσευχηθούμε. Και ζούσαν ουράνιες καταστάσεις με αυτή την ταυτόχρονη προσευχή, τη συμπροσευχή. Αλλά ακόμα πιο έτσι για εμάς που είμαστε ατελείς, βοηθάει ακόμα περισσότερο και αποτελεσματικότερα γίνεται όταν υπάρχει και σωματική συνύπαρξη, να το πούμε έτσι, στον ίδιο τόπο. Έτσι, να μην προσπαθούμε τώρα αυτά τα οποία είναι σπάνια και εξαιρέσεις, να πούμε ότι είναι και κανόνας και μπορούμε να τα κάνουμε σε καθημερινή βάση. Σε μια εξαιρετική περίπτωση ενδεχομένως μπορεί να γίνει κάτι και από μακριά και να προσευχηθούμε και εξ αποστάσεως, ας πούμε, να είμαστε σε απόσταση ένας στον άλλον. Αλλά σε καμιά περίπτωση, όπως είπαμε, δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία απαιτεί να είμαστε παρόντες εκεί, σωματικά όλοι. Και πνευματικά βεβαίως, όχι μόνο σωματικά. Γέροντα, ευλογείται, λέει ένας αδερφός, η καινοδοξία μήπως διαφέρει από την υπερηφάνεια στο ότι μπορεί να παρουσιάζεται σε ανθρώπους που δεν έχουν επιτεύγματα, ενώ οι περήφανοι μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν όντως επιτεύγματα? Αν η καινοδοξία μπορεί να εμφανίζεται σε ανθρώπους που δεν έχουν επιτεύγματα, ενώ η περηφάνεια σε αυτούς που έχουν. Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά δεν είναι, πώς να πούμε, και το μόνο. Μπορεί ένας να έχει επιτεύγματα και να είναι και καινόδοξος να θέλει κι άλλα, να φανεί ακόμα περισσότερο. Μπορεί να είναι και να μην έχει κανένα επίτευγμα και να είναι περήφανος. Ενώ δεν έχει καταφέρει τίποτε. Αλλά έχει υψηλό φρόνημα, υψηλή ιδέα. Αλλά συνήθως βέβαια τα επιτεύγματα σπρώχνουν στην υπερηφάνεια όντως τον άνθρωπο, αν δεν προσέξει. Και η καινοδοξία λίγο πολύ υπάρχει σε όλους. Και σε αυτούς που έχουν επιτεύγματα και σε αυτούς που δεν έχουν. Σε όλους υπάρχει. Και η σωστή κίνηση ποια είναι? Όχι να πούμε ότι δεν θέλω καμιά δόξα, αλλά να ζητήσουμε τη δόξα του Θεού. Να μεταστρέψουμε και να ανακατευθύνουμε. Θυμάστε που λέγαμε για τα πάθη ότι είναι η λανθασμένη κατεύθυνση των δυνάμεων της ψυχής μας. Έτσι, και των εφέσεων, των επιθυμιών, έτσι, που μας έχει βάλει ο Θεός. Ο Θεός έχει σπείρει μέσα μας αυτή την αγάπη για τη δόξα, αλλά για τη δόξα τη δική του. Και εμείς την κατευθύνουμε και αλλού. Αντί να ζητάμε τη δόξα του Θεού, ζητάμε τη δόξα των άλλων, των ανθρώπων. Και αυτό είναι πάθος, είναι αμαρτία.
χρειάζεται να γίνει αυτή η ανακατεύθυνση και αυτή την επιθυμία για τη δόξα να την κατευθύνουμε στο Θεό και να ζητήσουμε τη δόξα του Θεού. Ρωτάει ένας αδερφός, όταν βρίσκω έξυπνες λύσεις, αυτομάτως εμφανίζονται σκέψεις καινοδοξίας. Ποια είναι τα στάδια να αντιστρέψουμε αυτές τις σκέψεις της κοινής λογικής με πιο πνευματικές? Αρκεί να σκεφτώ το εκ των υστέρων, δόξα σε Κύριε, συγχώρεσέ με που κομπάζω? Μάλιστα. Νομίζω όλοι ακούνε την ερώτηση, να μην την επαναλαμβάνω. Πώς μπορούμε να μεταστρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους λογισμούς της καινοδοξίας, οι οποίοι έρχονται, όπως είπαμε, πάντοτε. Κατ' εξοχήν, βέβαια, όταν κάνουμε κάτι καλό, κάτι σωστό, κάτι έξυπνο, βρούμε μια λύση σε ένα πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε? Εκείνη την ώρα να πούμε, Θεέ μου, κάνε αυτό που έκανα ή που κάνω να είναι για τη δόξα σου και για τη δόξα μου, για την ωφέλεια του αδερφού μου. Αμέσως, δηλαδή, να αποδώσουμε τη δόξα στο Θεό και την επιθυμία να δοξαστεί ο Θεός. Αυτό που είπατε κι εσείς, να πούμε δόξα σε ο Θεός και όχι δόξα σε μένα. Και να σκεφτούμε επίσης ότι κάθε τι που κάνουμε, δεν το κάνουμε μόνοι μας. Κάποια στιγμή διαβάζαμε, νομίζω από τον Άγιο Ιωάννη Κλίμακος, ναι, που έλεγε ότι όποια αρετή, λέει, κατόρθωσες πριν υπάρξεις, αυτή είναι δική σου, πριν γεννηθείς. Μα πριν γεννηθώ δεν υπήρχα. Αυτό είναι το δικό σου, λέει. Αφού την ύπαρξη την έδωσε ο Θεός, άρα και ό,τι κατόρθωσες είναι του Θεού. Και ό,τι αρετή, λέει, και ό,τι καλό έκανες χωρίς το νου σου και χωρίς το σώμα σου, αυτό είναι δικό σου. Μα τι κάναμε χωρίς το νου μας και χωρίς το σώμα μας? Μα το νου και το σώμα μας τα έδωσε ο Θεός. Άρα η δόξα ανήκει στο Θεό και όχι σε εμάς. Έτσι, με απλή λογική, λοιπόν, μπορούμε να πολεμάμε αυτές τις καινόδοξες σκέψεις ότι κάτι κάναμε και μας αξίζουν, μπράβο. Ίσα-ίσα, μάλιστα, είμαστε και πιο μεγαλύτεροι χρεώστες, πιο μεγάλοι χρεώστες απέναντι στο Θεό, ο οποίος μας έδωσε αυτή να αντιμετωπίζουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Ευλογείτε, Γέροντα. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να διακρίνουμε αν η κατά τη γνώμη μας καλή, ειλικρινής και με αγάπη συμπεριφορά στον πλησίον κρύβει ανθρωπαρέσκεια, εφόσον είμαστε εμπαθείς? Εάν μπορούμε να κρίνουμε, εάν η συμπεριφορά μας κρύβει ανθρωπαρέσκεια, λίγο να παρακολουθούμε τον εαυτό μας, γιατί κάνουμε το καθετί, γιατί λέμε το καθετί. Πού στοχεύουμε? Έχει μέσα μας επιθυμία η ψυχή μας να αρέσουμε στους άλλους, να δημιουργήσουμε καλή εντύπωση, ή το ελαττήριό μας είναι ξεκάθαρα για να ωφεληθεί ο άλλος, για τη δόξα του Θεού και για την ωφέλεια του αδελφού μας, δηλαδή για τη σωτηρία του αδελφού μας? Αυτό χρειάζεται μια νύψη, έτσι, μια παρακολούθηση του εαυτού μας. Να δούμε για ποιο λόγο κάνουμε αυτό που κάνουμε. Έτσι, ο Θεός πάντα κάνει όχι το τι κάνουμε, αλλά γιατί το κάνουμε. Και εμείς να αναρωτιόμαστε κάθε στιγμή, τώρα αυτή την κουβέντα που λέω, γιατί τη λέω? Και νομίζω εκεί θα μας πληροφορήσει ο Θεός, βεβαίως, να κάνουμε και προσευχή. Η καλύτερη παρακολούθηση του εαυτού μας είναι με την προσευχή. Όταν ο άνθρωπος επικαλείται τον Κύριο συνεχώς, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, έτσι δέχεται το φως του Χριστού και με αυτό το φως του Χριστού μπορεί να δει τον εαυτό του. Γιατί για να δούμε χρειάζεται φως. Για να δούμε και την ψυχή μας, τι κάνουμε αυτό που κάνουμε, χρειαζόμαστε το φως του Χριστού. Και έτσι χρειάζεται με την προσευχή, την αδιάλειπτη, να φωτίζουμε την ψυχή μας και να διαπιστώνουμε έτσι γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ποια είναι τα κίνητρα, τα ελαττήριά μας. Και έτσι να βλέπουμε και τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι λένε, δεν έχω καμιά αμαρτία, γιατί να εξομολογηθώ? Γιατί ακριβώς δεν βλέπουν σωστά την ψυχή τους, έτσι. Δεν έχουν φως, δεν προσεύχονται. Οπότε
δεν βλέπουν τίποτε κακό για το, στην ψυχή τους. Δεν βλέπουν τίποτε. Και λένε, δεν έχω τίποτα, τι να πάω να πω. Αν αρχίσει όμως να προσεύχεται και να λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, αν αρχίσει να μελετά το Λόγο του Θεού, να καθρεφτίζει στο Λόγο του Θεού προσευχόμενος, τότε θα δει ότι έχει πάρα πολλά και χρειάζεται να μετανοήσει με ειλικρίνεια και να εξομολογηθεί και όχι μια φορά, πολλές φορές. Γιατί κάθε φορά θα βλέπει και περισσότερα. Όταν ακούς ή διαβάζεις για κάποιο πάθος από το οποίο σε έχει φυλάξει ο Θεός και δεν το έχεις και σου έρχονται στο μυαλό άνθρωποι που γνωρίζεις και έχουν αυτό το πάθος, είναι κατάκριση. Όταν διαβάζεις για ένα πάθος και λες, εγώ δεν το έχω, δόξα τω Θεώ, το έχει ο άλλος όμως. Τι συμβαίνει, είναι κατάκριση. Να προσέξουμε μήπως εξαπατώμεθα και το έχουμε κι εμείς. Και αν δεν το έχουμε ενεργό, σίγουρα το έχουμε εν υπνώση. Να μην εφησυχάζουμε ότι δεν το έχουμε. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι τα έχουμε όλα τα πάθη ως σπόρους μέσα μας. Και αν δεν προσέξουμε, αν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες, αυτοί οι σπόροι θα βλαστήσουν και θα δούμε πάθη τα οποία ούτε φανταζόμαστε ότι υπάρχουν μέσα μας. Θηρία ολόκληρα. Όταν τα διαπιστώνουμε στους άλλους, τα βλέπουμε στους άλλους, δεν είναι απαραίτητα κατάκριση, είναι μια διαπίστωση, είναι μια γνώση. Βλέπεις πώς εκδηλώνεται ο άλλος και λες, α, αυτός είναι, για παράδειγμα, ζηλιάρης, έτσι, έχει ζήλια. Ή είναι θυμώδης, έτσι, θυμώνει. Αλλά πάλι, λέει ο Άγιος, έτσι, ο Παΐσιος προηγουμένως, πρέπει να προσέχουμε πολύ για να δίνουμε και τα... να βλέπουμε, να έχουμε τη δίκαιη κρίση. Να μην παρασυρώμαστε από επιφανειακά πράγματα. Όπως είπε γι' αυτό τον ιεροδιάκονο, έτσι, ο οποίος έκανε τόσο μεγάλη θυσία για να βοηθήσει τις αδελφές του. Να μην είμαστε εύκολοι στο να κατακρίνουμε και να βγάζουμε συμπεράσματα αμέσως από την επιφάνεια, από αυτό που βλέπουμε εξωτερικά. Το οποίο πολλές φορές μπορεί και να μην είναι και σωστό. Δηλαδή άλλο να είναι και άλλο να βλέπουμε. Πολλές φορές εξαπατώμεθα. Και από τα μάτια μας και από τα αυτιά μας ακόμα περισσότερο. Να μην βιαζόμαστε λοιπόν να κρίνουμε και να πούμε «Α, αυτός αυτό έχει». Μπορεί και να μην το έχει. Πάντα δηλαδή να βάζουμε ένα ερωτηματικό στο κατά πόσο η κρίση μας είναι σωστή. Την ευχή σας, Γέροντα, πώς εκφράζεται, μάλλον η δικαία κρίση, θέλει να πει εδώ ο αδελφός, που αναφέρατε πριν. Μπορείτε να μας πείτε κάποιο πρακτικό παράδειγμα. Τη δικαία κρίση κρίνεται, λέει, έτσι. Να, είπε ο Άγιος Παΐσιος εδώ πέρα για αυτόν τον διάκονο, έτσι, που παρασύρθηκαν και τον έκριναν από τα εξωτερικά. Για να έχουμε δίκαιη κρίση, το είπε εδώ ο Άγιος Παΐσιος, θα πρέπει να έχουμε αγάπη. Αν δεν έχουμε αγάπη, δεν μπορούμε να κρίνουμε σωστά. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε, λέει, τη δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιμο. Μόνο ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνο Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Τελικά είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε δίκαια. Θα πρέπει να φτάσουμε δηλαδή σε μέτρα και να μοιάζουμε με το Θεό για να κρίνουμε σωστά τον άλλον. Να ξέρουμε δηλαδή την καρδιά του άλλου, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, εδώ δεν ξέρουμε τη δική μας καρδιά. Εμείς, λέει, λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε τη δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψι, γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλο. Γι' αυτό μιλάει ο Άγιος για κάθαρση. Κάθαρση της καρδιάς, να λαμπικάρουμε την κρίση μας, έτσι να μην είναι η κρίση μας ανθρώπινη, κοσμική, αλλά να είναι κρίση που θα βασίζεται στον Θεό και στη Θεία Χάρη, στη Θεία Ενέργεια. Πρέπει να έχει δηλαδή ενεργό ο άνθρωπος το Θεό μέσα του, στην καρδιά του, να έχει καθαριστεί από τα πάθη, να έχει έρθει ο Θεός μέσα του και τότε μπορεί να κρίνει δίκαια. Αλλιώς κάνει μια μεγάλη αδικία όταν κρίνει, γιατί κρίνει ανθρώπινα.
με βάση την όψη, την επιφάνεια, κρίνει κατόψη. Γέροντα, ευλογείτε, όταν στυλιτεύουμε την αδικία προς τους άλλους, την αίρεση, την ανηθικότητα, ακόμα και την αδικία προς εμάς, αυτό είναι κατάκριση. Ναι, όταν στυλιτεύουμε την αίρεση και λοιπά, όλα αυτά, πάλι απάντησε εδώ ο Άγιος, έτσι, το κάνουμε σωστά όταν εμείς έχουμε καθαριστεί. Ένας αρχάριος, ας πούμε, πολύ εύκολα θα διολυστήσει από τη στυλίτευση στην κατάκριση. Θα θυμώσει, θα παραφερθεί, μπορεί να φτάσει να βρήσει, ακόμα και να βλασφημίσει, Θεός φυλάξει. Ενώ τάχα της υπερασπίζεται το Θεό και την Ορθοδοξία. Μπορεί να φτάσει να απειλήσει τον άλλον ή και να το χτυπήσει κλπ. Κλπ. Το λέει ο Άγιος, πρέπει πρώτα να καθαριστούμε, να καθαριστεί η καρδιά. Γιατί πολύ εύκολα πέφτουμε από τον έλεγχο, ο οποίος πρέπει να γίνεται, αλλά θέλει να υπάρχει αυτό το υπόβαθρο που είπαμε, να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει και η κάθαρση. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς ό,τι κάνει κάτι τέτοιο να παίρνει άδεια από το πνευματικό του για να το κάνει σωστά, αν πρέπει να το κάνει. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε να στυλιτεύσουμε το κακό. Δεν είναι εύκολο. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, για κάποιους λέει που πάνε έτσι όχι σωστά να ελέγξουν τους άλλους και πετάνε λέει διαμάντια αλλά σπάνε τα κεφάλια των άλλων. Με διαμάντια. Θέλει προσοχή. Μπορεί να λέμε σωστά πράγματα αλλά έχει σημασία και πώς τα λέμε και πώς στεκόμαστε απέναντι στους άλλους. Με αυτό δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να ελέγχουμε το κακό και να το στυλιτεύουμε, αλλά θέλει μια προσοχή, μήπως, όπως λέει ο λαός, πάμε για μαλλί και βγούμε κουρεμένοι. Και πάθουμε εμείς μεγάλη, πολύ μεγάλη ζημιά, προσπαθώντας να στυλιτεύσουμε το κακό. Και τελικά ούτε ο άλλος διορθώνεται και εμείς ζημιωνόμαστε πάρα πολύ. Γιατί δεν υπάρχει η διάκριση, έτσι, και η δίκαιη κρίση. Δεν υπάρχει κάθαρση από τα πάθη. Πολλοί άνθρωποι, το έχω παρατηρήσει αυτό, που ελέγχουν άλλους ανθρώπους, έτσι, και με έντονο τρόπο, οι ίδιοι πέφτουν σε πολύ βαριά αμαρτήματα, σαρκικά αμαρτήματα, ας πούμε. Και απ' την άλλη διαλάμπουν ως σούπερ ορθόδοξοι ελεγκτές των πάντων. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Πρώτα να καθαριστούμε, να φωτιστούμε και μετά θα βοηθήσεις και θα φωτίσεις και θα καθαρίσεις και τον άλλον. Γιατί ο στόχος δεν είναι απλώς να φωνάξουμε, αλλά να διορθώσουμε, να θεραπεύσουμε τον αδερφό μας τον πλανεμένο, τον αιρετικό, τον. Η αξιοπρέπεια ταυτίζεται πάντα με την κενοδοξία ή έχει και κάποια άλλη έννοια και αξία. Ανοίγουμε πολλά θέματα τώρα. Βέβαια, ο Άγιος νομίζω θα μας απαντήσει και σε αυτό. Ασχολείται λίγο. Συνήθως η αξιοπρέπεια κρύβει μέσα της περηφάνεια και κενοδοξία. Οι άνθρωποι που είναι κοσμικοί λένε είμαι αξιοπρεπής. Έτσι και εννοούνε έχω μια καλή εικόνα στην κοινωνία, έτσι, μια καλή ιδέα έχουν οι άλλοι για μένα και προσπαθώ να διαφυλάξω αυτή την καλή ιδέα που έχουν οι άλλοι για μένα. Έτσι είναι μια και καλυμμένη καινοδοξία και καλυμμένη υπερηφάνεια πολλές φορές, δυστυχώς. Ναι. Η αληθινή αξιοπρέπεια είναι όταν ο άνθρωπος είναι Άγιος. Τότε έχει την αληθινή αξιοπρέπεια, δηλαδή δεν εξευτελίζει τον εαυτό του μέσω των παθών, μέσω της αμαρτίας. Γιατί αυτό είναι που μας εξευτελίζει και μας γελιοποιεί και χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Όταν υποκύπτουμε στα πάθη, στους δαίμονες. Έτσι, ένας άνθρωπος θα πέσει στην ανηθικότητα, έτσι χάνει την αξιοπρέπειά του.
τέτοια αξιοπρέπεια πρέπει να έχουμε, έτσι, να φυλάμε τον εαυτό μας από την αμαρτία. Πατέρα Σάββα, τους αγενείς ανθρώπους πώς τους αντιμετωπίζουν? Τους αγενείς ανθρώπους, όπως όλους, τους αντιμετωπίζουν με αγάπη, έτσι, και με διάκριση. Από εκεί και μετά, βέβαια, ο Κύριος τι λέει, αν κάποιος σε σκανδαλίζει, τον κόβεις, έτσι, τον αποφεύγεις. Στην καρδιά σου όμως πάντα τον αγαπάς. Αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι, το δεξί σου χέρι, το δεξί σου πόδι, λέει, κόψ' το, να μην πας μαζί με αυτό στην κόλαση. Λοιπόν, ένας άνθρωπος μας βάζει σε πειρασμό, έτσι τον κόβουμε. Αλλά πολλές φορές, κοιτάξτε τι γίνεται, αυτοί που είναι αγενείς, που μας φέρονται δηλαδή με έναν τρόπο που δεν μας αρέσει, πολλές φορές μας κάνουν πολύ μεγάλο καλό. Γιατί είναι ο άλλος αγενής, μπορεί να έμαθε έτσι. Αυτό έμαθε και αυτό βγάζει. Δεν είναι κακός. Πώς λέει μια γερότησα, νομίζω, χαριτωμένα, λέει, θέλει να περάσει, ας πούμε, και εσύ τον εμποδίζεις. Και σου λέει ο ευγενής, σας παρακαλώ, μου επιτρέπετε να περάσω. Ο αγενής θα σου πει, καλά δεν βλέπεις, θέλω να περάσω, κάνε πέρα. Λοιπόν, δεν είναι ότι έχει κακία, αλλά έτσι έχει μάθει, να μιλάει έτσι. Λοιπόν, εσύ τώρα, αν είσαι πνευματικά έξυπνος, αυτή τη συμπεριφορά την αγενή, θα την αξιοποιήσεις. Δεν θα πιάσεις αντιπάθεια σε αυτόν. Θα πεις, καλά μου λέει, και χειρότερα πρέπει να μου μιλήσεις. Ναι. Γιατί τον άνθρωπο να μην σκεφτώ να κάνω πέρα, πριν καν, ας πούμε, τον φέρω σε αυτή την κατάσταση να μου μιλήσει έτσι. Δηλαδή, παραχωρεί ο Θεός και μέσα από τους αγενείς και την αγενή συμπεριφορά να οικοδομούμαστε ακόμα περισσότερο και εμείς στην ταπείνωση. Οπότε, αν έχουμε σοφία πνευματική, όλα τα αξιοποιούμε, όλα. Ακόμα και τα λάθη των άλλων και οικοδομούμαστε πνευματικά. Πριν λίγες μέρες διαβάζαμε στον Βεργετινό για τον Άγιο Νόνο που ήταν επίσκοπος και μαζί με άλλους επισκόπους εκεί στην Αντιόχεια είδανε να περνάει ξαφνικά μια διάσημη κοινή γυναίκα, αμαρτωλότατη γυναίκα, με πάρα πολύ φαντασία, με πάρα πολύ μεγάλη συνοδεία και όλοι οι επίσκοποι απέστρεφαν το πρόσωπό τους, έτσι ούτε καν ήθελαν να την κοιτάξουν. Για να μην σκανδαλιστούν. Ο Άγιος Νόνος την κοίταζε ατενός, δηλαδή δεν έπαιρνε το βλέμμα του από πάνω της μέχρι που έφυγε. Και μετά ξανακλαίει. Και του λένε οι άλλοι επίσκοποι, καλά λέει, γιατί κλαις? Λέει, κλαίω γιατί αφενός μεν βλέπω την απώλεια αυτής της γυναίκας με τη ζωή που κάνει. Αφετέρου σκέφτομαι και τη δική μου την ραθυμία σε σχέση με τη δική της την επιμέλεια. Εκείνη είναι τόσο επιμελής και κάνει τόσο κόπο για να κερδίσει μια μάταιη δόξα και κάποιους θαυμαστές. Και κάθεται με τις ώρες να στολίζεται κλπ. Κλπ. Δαπανά χρόνο, χρήματα, ενέργεια για κάτι το τελείως κούφιο και μάταιο. Εγώ λέει που έχω το Χριστό και μου έχει υποσχεθεί όχι κάτι μάταιο και κούφιο το οποίο τελειώνει, αλλά τη Βασιλεία του Θεού που δεν τελειώνει ποτέ, κάνω τους ίδιους κόπους, ανάλογους κόπους που κάνει αυτή για να κερδίσει κάτι το κούφιο και το μάτιο και το πρόσκαιρο. Γι' αυτό κλαίω. Δηλαδή ωφελήθηκε και από τη θέα μιας τέτοιας γυναίκας. Θέλω να πω, ό,τι γίνεται και όποιους ανθρώπους και αν έχουμε έτσι δίπλα μας και αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον μας, το οικογενειακό, το εργασιακό, όλα εφόσον γίνονται κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση Θεού, όλα έτσι γίνονται, σίγουρα όλα αν είμαστε έξυπνοι πνευματικά θα λειτουργήσουν θετικά για την πνευματική μας πρόοδο. Δεν πρέπει λοιπόν να, ας πούμε, να δυσανασχετούμε, να βασανιζόμαστε, αλλά να κοιτάξουμε γιατί ο Θεός παραχώρησε κάτι. Αν βεβαίως κάποιος ξεκάθαρα μας παρακινεί στην αμαρτία, εκεί βεβαίως, αυτό σημαίνει σκανδαλίζω, εκεί μας είπε ο Κύριος να φεύγουμε, να τον απομακρύνουμε. Αλλά σας είπα, ένας αγενής δεν σημαίνει ότι και γίνεται αφορά.
εμάς να αμαρτήσουμε. Αν έχουμε ταπεινό φρόνημα και σταθούμε σωστά, μπορεί να κερδίσουμε πάρα πολύ από έναν τέτοιο άνθρωπο. Να το κάνουμε υπομονή, να μάθουμε στην υπομονή, να μάθουμε στην ανεξικακία, στη συγχωρητικότητα κλπ. Κλπ. Ένα κομμάτι της ψυχολογίας λέει ότι ο εγωισμός μας και ο θυμός προέρχεται από παιδικά τραύματα λόγω κακοποίησης ή αμέλειας από το πώς μας μεγάλωσαν οι γονείς μας. Προσωπικά αυτό με κάνει να μην μπορώ να μετανοήσω, γιατί πάντα λέω ότι δεν φταίω εγώ π.χ. που έχω εγωισμό ή θυμό, αλλά τα παιδικά χρόνια που πέρασα. Ναι. Τα παιδικά τραύματα ή τα τραύματα που έχουμε από την κοιλιά της μάνας μας ακόμα, έτσι, είναι ένα θέμα. Αλλά τι μας λένε οι Άγιοι, ότι όλα αυτά τα παιδικά και τα κληρονομικά ακόμα ξεπερνιόνται, και ο Άγιος Παΐσιος το λέει και ο Άγιος Πορφύριος, με τη χάρη του Θεού. Όταν κάνουμε, ας πούμε, από καιρούς καιρών μια καλή γενική εξομολόγηση, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο πνευματικός μας που εξομολογούμαστε και εκείνη την ώρα προσεύχεται όταν εμείς εξομολογούμαστε, και λέμε όλα αυτά τα τραύματα, έτσι, αυτά τα βιώματα που δεν είναι απαραίτητα έτσι και αμαρτίες, μπορεί να είναι κάτι που βιώσαμε στην πορεία της ζωής μας. Θεραπεύονται, λέει, με τη χάρη η οποία εκχέεται, εκπέμπεται από τον πνευματικό προς το πνευματικό παιδί. Και έτσι ξεπερνούνται και θεραπεύονται όλα αυτά τα τραύματα. Επουλώνονται οι πληγές της ψυχής και έλεγε μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος, βλέπω, λέει, αυτή τη χάρη πώς πηγαίνει και κλείνει πληγές της ψυχής, το εξομολογουμένο. Είναι θαυμαστό αυτό. Επομένως, δεν είναι πρόβλημα αυτά τόσο. Και ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, δεν είναι τόσο από αυτό, όσο θα έλεγα είναι από τους επένους. Από την κακή αγωγή που έχουμε και από αυτόν τον τρόπο που μας μαθαίνουν να ζούμε. Έτσι. Και δυστυχώς και εμείς μετά συνεχίζουμε. Τον υιοθετούμε αυτόν τον τρόπο, να κυνηγάμε τη δόξα των ανθρώπων, έτσι, την καλή εικόνα, να δίνουμε καλή εικόνα στους άλλους, να παίρνουμε εύσημα, έτσι, να παίρνουμε πένους, να στολιζόμαστε, να μας στολίζουν τα υποκοριστικά ονόματα, έτσι, οι έπαινοι, οι συνεχείς κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τρέφουν από πολύ μικρή ηλικία στο παιδί τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Έτσι, αυτή η ιδέα ότι φταίνε οι άλλοι, φταίνε τα τραύματα, φταίει ο πατέρας, φταίει η μητέρα, φταίει το ασυνείδητο, που υπάρχει στην ψυχολογία αυτός ο όρος, έτσι, και είναι δημιούργημα του Φρόιντ, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ, θα έλεγα, ύπουλο και σατανικό. Γιατί ο Φρόιντ ακριβώς έκανε αυτή τη μεγάλη απάτη, είπε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν ευθύνεται ο ίδιος για τα λάθη, τη συμπεριφορά του, φταίει το ασυνείδητο, έτσι, αυτή η απροσπέλαστη, ας πούμε, περιοχή της ψυχής. Στην ουσία τι έκανε ο Φρόιντ, αντικατέστησε τον διάβολο με το ασυνείδητο και έκρυψε τις δαιμονικές ενέργειες κάτω από αυτή τη λέξη. Ενώ στο βάθος βεβαίως φταίει ο άνθρωπος, πάντα φταίει γιατί συνεργάζεται με τον διάβολο. Αλλά όταν λες ότι δεν υπάρχει διάβολος, υπάρχει το ασυνειδητό, τι γίνεται τότε? Δημιουργείς στον άνθρωπο αφενός με ενοχές που δεν έχει, γιατί του λες εσύ φταίς ή μάλλον φταίει το περιβάλλον σου, φταίει ο πατέρας σου, φταίει η μάνα σου, και βγάζεις έξω τον πνευματικό παράγοντα, που είναι ο διάβολος. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Οι πατέρες ποτέ δεν μας είπαν για συνείδητο και για απροσπέλαστες περιοχές που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Έτσι, μπορεί να μας επηρεάζουν σε έναν βαθμό και τα βιώματά μας και οι πρόγονοί μας και τα κληρονομικά μας, αλλά όλα αυτά είναι προσπελάσιμα στη χάρη του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν με την τακτική εξομολόγηση, την γενική εξομολόγηση, με την σωστή χριστιανική ζωή, να μπει μέσα, να μπει η χάρη του Θεού στην ψυχή του και στα βάθη της ψυχής,
Και ας το πούμε και στο λεγόμενο ασυνείδητο που είπαμε δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν τα βάθη της ψυχής και όλα αυτά η Θεία Χάρη να τα θεραπεύσει. Ο άνθρωπος δηλαδή συνεργαζόμενος με τη χάρη του Θεού ξεπερνάει. Και ποτέ δεν πρέπει, ξεπερνάει τα τραύματα και τον εγωισμό και όλα τα πάθη. Ποτέ λοιπόν να μην λέμε τι να διορθωθώ, δεν μπορώ να διορθωθώ, αφού υπάρχει μια πάγια μέσα μου κατάσταση τραυματική, η οποία θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Ποτέ δεν πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Αυτό είναι δαιμονικό, αυτό είναι διαβολικό και νομίζω αυτή τη ζημιά την έχει κάνει η ψυχολογία στους ανθρώπους. Που τάχατε τους απενοχοποιεί, αλλά στην ουσία τους κρατάει συνεχώς δέσμιους των παθών. Γιατί πλέον μετά, αν παραδεχτεί ο άνθρωπος αυτή την ιδέα, δεν θα αγωνιστεί ποτέ και δεν θα συνεργαστεί με τον Θεό για να αποβάλει τα πάθη του. Ενώ μπορεί να το κάνει με τη χάρη του Θεού. Ο κύριος Μανώλης που έχει σηκώσει το χέρι του μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο να διατυπώσει την ερώτηση. Ναι, κύριε Μανώλη, μπορείτε να διατυπώσετε την ερώτηση. Σας έχουμε ανοίξει το μικρόφωνο. Να προχωρήσω εγώ σε μια ερώτηση μας έχουν στείλει ήδη, μέχρι να μπορέσει ο κύριος Μανώλης. Γέροντα, μπορούμε να σχολιάζουμε και να χαρακτηρίζουμε τα πρόσωπα που βλέπουμε στην τηλεόραση? Μπορούμε να λέμε αυτά που μας συμβαίνουν στη δουλειά, στους φίλους μας? Ευχαριστώ. Αν μπορούμε να σχολιάζουμε τα πρόσωπα στην τηλεόραση και να λέμε αυτά που ζούμε, έτσι. Κοιτάξτε, άλλο να περιγράψουμε μια κατάσταση, αυτό δεν είναι αμαρτία. Ζήσαμε κάτι σήμερα στην εργασία μας, έτσι. Και άλλο να κατακρίνουμε, να καταδικάσουμε τον άλλον. Έτσι, το πρώτο δεν είναι αμαρτία, περιγράφεις ένα συμβάν, ένα γεγονός. Τώρα, γιατί το κάνεις, εκεί μπορεί να είναι και αμαρτία. Υπάρχει το αμάρτημα της καταλαλιάς. Καταλαλιά τι είναι? Να μεταφέρεις αμαρτίες που έκανε κάποιος και να τις ανακοινώσει έναν άλλον, όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό λέγεται καταλαλιά, είναι το λεγόμενο του κουτσομπολιό. Ξέρεις τι έγινε σήμερα, αυτό και αυτό έγινε, ο τάδε έκανε αυτό κλπ. Ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να το πεις. Αυτό λέγεται, αυτό είναι αμαρτία. Πότε δεν είναι αμαρτία? Όταν ανακοινώσεις, ας πούμε, κοινοποιήσεις μία αμαρτία με σκοπό να βοηθήσεις αυτόν που αμάρτησε. Για παράδειγμα, η μητέρα διαπιστώνει ότι ένα από τα παιδιά παρεκτρέπεται. Έχει, ας πούμε, σχέση, προγραμμία σχέση. Αυτό πρέπει να το ανακοινώσεις στο σύζυγο και από κοινού να συσκεφθούν πώς να βοηθήσω το παιδί της. Αυτό δεν είναι καταλάβηση, ούτε κατάκριση. Είναι αγάπη. Ή κάτι άλλο, ας πούμε, βλέπεις έναν αγαπητό σου, έναν φίλο σου κλπ. Να αρχίζει να κάνει παρέα με πρόσωπα που γνωρίζεις ότι δεν θα τον ωφελήσουν. Εκεί πάλι οφείλεις να τον ενημερώσεις, να του πεις πρόσεξε. Έτσι, άφησε τον καλύτερα αυτόν. Δεν θα σου κάνει καλό. Αυτό δεν είναι καταλαλιά, έτσι ούτε κατάκριση. Είναι αγάπη πάλι. Όταν λοιπόν λέμε, ανακοινώνουμε, κοινοποιούμε την αμαρτία κάποιου με σκοπό να τον προφυλάξουμε, να προφυλάξουμε έναν τρίτο, ή να συσκεφτούμε για να βοηθήσουμε αυτό που αμαρτάνει, έτσι τότε δεν αμαρτάνουμε. Βλέπετε πάντοτε μπαίνει το γιατί κάνουμε κάτι. Έτσι, για να καταλάβουμε αν κάτι είναι κρίση, αν είναι κάτι κατάκριση ή δεν είναι, πρέπει να ψάξουμε τα ελαττήρια, γιατί το κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μήπως τώρα μπορούν να ανοίξουν το, θα τους ανοίξουν το μικρόφωνο να μας διατυπώσουν την ερώτηση. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για ρωτά την ευχή. Του ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έφτιαξε ο Θεός το σύμπαν. Πώς έφτιαξε ο Θεός το σύμπαν. Πώς το έφτιαξε, μας λέει η Αγία Γραφή, μας λέει ο προφήτης Μωυσής, στη Γένεση, είπε
και γεννήθησαν. Είπε, θα πει με το λόγο του. Ο Θεός με το λόγο του έφτιαξε τα πάντα. Έφτιαξε όλο το σύμπαν. Και ποιος είναι ο λόγος του Θεού, ο Υιός και ο λόγος του Θεού, ο Χριστός. Το δεύτερο πρόσωπο. Ο Πατέρας λοιπόν δια του Χριστού, ένα Αγίο Πνεύμα, όπως λέμε στη θεολογία, με το Άγιο Πνεύμα έφτιαξε τα πάντα. Τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα. Και εμάς τους ανθρώπους μετά στην τελευταία ημέρα μας έφτιαξε, όχι απλώς είπε και γίναμε, αλλά μας έπλασε. Δηλαδή έκανε μια ιδιαίτερη δημιουργική πράξη για τον άνθρωπο. Πράγμα που δεν έκανε για όλα τα άλλα δημιουργήματα. Για τους αστέρες, τους πλανήτες, τη θάλασσα, τη γη, τα φυτά, τα ζώα. Για όλα αυτά είπε και έγιναν. Με το που είπε έγιναν. Για τον άνθρωπο όμως τον έπλασε. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο με τα χέρια του, με μια ιδιαίτερη δημιουργική πράξη, έφτιαξε τον άνθρωπο και τον τίμησε, όσο δεν τίμησε κανένα άλλο δημιούργημα, γιατί μας έδωσε την εικόνα του. Μας έδωσε το νου, έτσι, το αυτεξούσιο, την ελευθερία, τα οποία δεν τα έχει κανένα άλλο κτίσμα, κανένα άλλο δημιούργημα, εκτός από τους αγγέλους, έτσι, που και αυτοί έχουν νου και αυτεξούσιο, ελευθερία. Γύρω ευλογείτε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να είσαι καλά. Λέει ένας άλλος αδελφός, είναι ξεκάθαρο ότι τα πάθη σχετίζονται. Δηλαδή η πολυλογία βοηθάει στην κατάκριση. Μπορούμε να προσπαθήσουμε με τη σιωπή να αποφύγουμε την κατάκριση ή πρέπει πρώτα να νικήσουμε τον εγωισμό που υπάρχει από πίσω. Ναι. Τα πάθη συνδέονται. Είναι μια αλυσίδα. Για να νικήσουμε την κατάκριση οπωσδήποτε βοηθάει η σιωπή, αλλά ακόμα περισσότερο βοηθάει η απεριέργεια, το να μην είμαστε περίεργοι, δηλαδή να μην ασχολούμαστε με το τι κάνουν και τι λένε οι άλλοι. Αυτό είναι αποτελεσματικό, γιατί μπορεί κανείς να σιωπά αλλά να κατακρίνει μέσα του, το οποίο πάλι είναι αμαρτία. Μπορεί να μην το βγάζει έξω αλλά να το κάνει μέσα του. Και να έχει εσωτερική πολυλογία, όπως λένε οι άλλοι. Το πιο σίγουρο για να αποφύγουμε την κατάκριση είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, να μην έχουμε περιέργεια, να μην ασχολούμαστε με τους άλλους, τι κάνουν, τι λένε κλπ. Η κυρία Δόμνα θέλει να πάρει το λόγο. Σας, Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Και μόνο τη σημερινή ομιλία να ακούσει κανείς, παίρνει τόσα πολλά που μπορεί να πορευτεί με αυτήν. Και έχετε ένα θησαυρό ομιλιών στο διαδίκτυο. Τα ακούμε, τα ξανακούμε, τα καταλαβαίνουμε. Λέμε ότι ναι, θα προσπαθήσω. Γιατί συνεχίζουμε τα ίδια όμως, δηλαδή γιατί είναι τόσο δύσκολο. Και κάτι παράλληλο με αυτό να ρωτήσω. Μήπως ο Χριστός μας έχει σώσει απριόρι με το που σταυρώθηκε. Μάλιστα. Να πω για το πρώτο. Ευχαριστώ. Είναι εύστοχες, ωραίες ερωτήσεις. Γιατί δεν προοδεύουμε, ενώ τα ακούμε, τα ξανακούμε, γιατί μένουμε στα ίδια. Να πω κάτι που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ. Για τη λύπη αποφασιστικότητα. Έλεγε το πιο σπουδαίο που χρειάζεται ο χριστιανός για να προκόψει πνευματικά, κάνουμε. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, αποφασίσαμε να διαθέσουμε 1-2 ώρες και να ακούσουμε και να συζητήσουμε για την κοινοδοξία, για την κατάκριση, για την υπερηφάνεια. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Μετά από λίγο θα αποφασίσουμε να πάμε να κοιμηθούμε. Θα πάμε και θα κοιμηθούμε, έτσι, το κάνουμε. Γιατί δεν αποφασίζουμε και την αρετή. Να πούμε από εδώ και μπρος, δεν θα φύγει ο νους μου από τον Χριστό. Θα προσπαθώ κάθε στιγμή να λέω την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσέ με. Όπως μπορώ, όσο μπορώ. Με νύχια και με δόντια. Έτσι, αν το αποφασίσουμε, θα το κάνουμε. Και αν δεν το κάνουμε στο 100%, θα πετύχουμε όμως κάτι. Θα βγούμε λίγο από αυτό το τέλμα. Εκεί νομίζω πάσχουμε. Δεν παίρνουμε απόφαση.
Είδατε και ο Κύριος τι λέει. Μετανοείτε. Αυτό ήταν το κήρυγμα. Και του Τιμίου Προδρόμου το κήρυγμα αυτό ήταν. Δηλαδή τι σημαίνει μετανοώ. Αλλάζω νου. Παίρνω απόφαση και αλλάζω νου. Μετακινώ το νου μου από εκεί που ήταν μέχρι τώρα και τον πάω εκεί που πρέπει να είναι. Που πρέπει να είναι το βλέπουμε, το ξέρουμε, το ακούμε, το ξανακούμε. Λοιπόν, αλλά δεν το κάνουμε. Γιατί δεν μετανοούμε στην πραγματικότητα. Δεν παίρνουμε την απόφαση να ξεκινήσουμε, να αγωνιστούμε. Αυτό λοιπόν ως προς το γιατί δεν αλλάζουμε. Και από εκεί και μετά βέβαια, και με το που θα αποφασίσουμε, θα αλλάξουμε. Όχι. Πολλοί λένε θα κόψω το τσιγάρο από αύριο. Από αύριο. Και από αύριο καπνίζεις ακόμη περισσότερο. Γιατί άραγε. Γιατί εκτός από την απόφαση χρειάζεται να συνεργαστείς και με τη χάρη. Χρειάζεται προσευχή δηλαδή. Αν δεν κάνεις προσευχή, δεν συνεργαστείς με τη χάρη, δεν μπορεί να κόψεις τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν δεν προοδεύουμε. Αφενός μεν δεν το αποφασίζουμε, αλλά και αν το αποφασίσουμε, το κάνουμε μονομερός. Δηλαδή λέμε το αποφάσισα θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει. Αν δεν καταφύγεις την προσευχή, δεν ζητείς τη χάρη, τη βοήθεια του Θεού, δεν θα γίνει τίποτα. Θα πέσεις τα ίδια και ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν δεν αλλάζουμε. Δεν αποφασίζουμε και δεν συνεργαζόμαστε με τη χάρη για τις προσευχές. Και για τον όλον, για όλων των μυστηρίων, για τις συνεχούς θείες μεταλήψεως, πόσο συχνά πρέπει να κοινωνούμε. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε κάθε μέρα. Όπως κάθε μέρα τρως, έτσι θα πρέπει να προσπαθείς να έχεις την άδεια του πνευματικού σου βέβαια εννοείται πάντοτε, να έχεις τέτοια ζωή που να μπορείς, λέει ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνο, να μπορείς να κοινωνάς κάθε μέρα. Τι πιο ωφέλιμο από το να παίρνεις τη ζωή, την πηγή της ζωής κάθε μέρα. Επομένως, συνεργασία με τη χάρη που σημαίνει προσευχή, Άγια Μυστήρια και ό,τι άλλο μας δίνει χάρη, έτσι, η ασκητική ζωή, η αντιστράτευση στα πάθη, όλα αυτά ο πνευματικός αγώνας και αφετέρου αυτή η αποφασιστικότητα. Ναι, θέλω και το αποφασίζω και προχωράω. Αλλά όχι υπερήφανα, με τη χάρη του Θεού. Για το δεύτερο που είπατε, μπορείτε να το επαναλάβετε. Μήπως ο Χριστός μας έχει σώσει απριόρι με τη σταύρωσή του. Ναι, αν μας έχει σώσει απριόρι, εκ των προτέρων δηλαδή, μας έχει σώσει γενικώς όλους, έτσι, με τη θυσία του, δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, έτσι, να σωθούν. Αλλά όχι προσωπικά τον καθένα. Θα πρέπει ο καθένας προσωπικά να πάει και να πάρει προσωπικά αυτή τη σωτηρία. Πώς να το πούμε. Ο πατέρας μας, ας πούμε, έχει στην οικογένειά του 10 παιδιά και μας έχει βάλει μία κατάθεση στην τράπεζα για το κάθε παιδί, ας πούμε, ένα ποσό. Αν δεν πάει όμως το κάθε παιδί στην τράπεζα να πάρει αυτό το ποσό, μπορεί να υπάρχει το ποσό, αλλά αν δεν το πας να το πάρεις, είναι σαν να μην το έχεις. Αυτό είναι με το Χριστό μας. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα. Αλλά αν δεν πάμε να το πάρουμε, είναι σαν να μην το έχουμε. Τη σωτηρία μας δηλαδή. Η σωτηρία βεβαίως έτσι είναι, δια του Χριστού. Και την έχει καταθέσει ο Χριστός μας για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά πώς την παίρνουμε, εκεί είναι το ερώτημα. Με το να ενταχθούμε στην Εκκλησία, δηλαδή με το βάφτισμα και το χρίσμα και με το να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία σωστά, με τα Άγια Μυστήρια και την Χριστό άσκηση. Να τηρήσουμε τις εντολές. Τότε παίρνουμε την περιουσία που μας έχει καταθέσει ο Χριστός μας, έτσι, που είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας. Τι μεγαλείο είναι να μας λέει ο Χριστός μας ότι είστε αδέρφια μου. Ή όπως έχει ο Αποστόλος, είστε φίλοι μου. Το ζούμε αυτό, ότι είμαστε αδέρφια του Χριστού, είμαστε φίλοι του. Ελάτε να τρυφήσουμε, να γλεντήσουμε. Η τρυφή μου λέει μετά τον ιό των ανθρώπων, λέει ο Χριστός μας. Το γλέντι μου, η χαρά μου είναι να είμαι μαζί σας. Και εμείς του λέμε, α, έχω δουλειά τώρα πήρα ένα χωράφι, τώρα έχω ένα αυτοκίνητο να ασχοληθώ, τώρα ξέρεις παντρεύτηκα, έχω οικογένεια, δεν προλαβαίνω. Καταλάβατε. Και μένουμε απ' έξω.
από τη χάρη, από το γλέντι, από το τραπέζι του Χριστού. Μετά ποιος μας θέλει, κανένας, εμείς θέλουμε. Που ζούμε μια ζωή έτσι κακομοιριασμένη. Να μην πω άλλη λέξη.